Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εν τω μεταξύ, να ρυθμίζω τη μουσική δευτερόλεπτα να είναι τόσο όσο. Κάπου τόσο. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα στα παιδιά. Α, τι ωραία μουσική. Όσες φορές και να το βάλω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη μουσική. Λατρεύω. Μπορώ να πω ότι ταιριάζει Γάντι. Είναι τόσοι όσοι. Τώρα ακούμε Lucas King Awakening. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, πού σας βρίσκω, πώς θα πάτε, πού βρίσκεστε παιδιά, πού είστε, έχει και εξωκερός λίγο, κάνει κρύο, ψιλοχειμώνια σε απότομα, αλλά οκ. Προς το παρόν είναι οκ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ωραία μέρα σήμερα. Ωραίο απόγευμα. Ελπίζω να κάνετε τις δουλειές σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δώστε μου δευτερόλεπτα να κάνω τα τελευταία μου update μέχρι να πάρετε θέση, να πάρετε τον καφέ σας από την κουζίνα, να ετοιμαστείτε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μπαίνουμε στο κλίμα, μπαίνουμε στο ρυθμό. Τι όμορφη μέρα. Σήμερα παρέα με. Οπα, με Πόε. Πώς την αγαπώ αυτή την κουπά. Όσες φορές και να την δείξω, θα είναι ίσως η καλύτερη μου κούπα. Είπε και έπεσε και έσπασε, αλλά δεν πειράζει. Προς το παρόν είναι καλή. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο κουτί συγκεκριμένη. Έχει, σας το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το βλέπετε όσοι το έχετε βλέπετε τώρα πρώτη φορά. Έχει φράσεις από όλα τα βιβλία του Lovecraft μέσα. Του Lovecraft. Oh, καλά Κώστα, ο Κώστας τα έχει χάσει. Ρε καλά στα παιδιά. Τέλος πάντων, να αγαπώ αυτή. Λοιπόν, και ναι, νομίζω ότι μαζί με το PC και τα πράγματά μου θα είναι το μόνο πράγμα. Is that a real... No, no, it's not. It is a physicist's stream today. Τα αγγλικά μου τα πετυχημένα. Φυσικός είμαι. Οπότε σήμερα δεν θα το πάω σε... δεν θα το πάω σε άλλα μονοπάτια. Σήμερα θα το κρατήσουμε στο λογικό μέσα στο παράλογο. Ενδιαφέρον. Για να δούμε πώς θα βγει. Η αλήθεια είναι, ίσως το είχα διαφορετικά λίγο στο κεφάλι μου το σημερινό, πώς θα το ξεκινούσα. Είναι ο Κώστας της τελευταίας στιγμής. Είναι ο Κώστας ο οποίος βλέπει κάτι και λέει: θέλω να κάνω γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά σε μουά, απλά διαλέγω ανάλογα με το τι θα μου έρθει στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σας δείξω και κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια ακόμη, αλλά νομίζω ότι δεν πειράζει. Καλό θα είναι που δεν θα τα δείτε. Ίσως σε ένα άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα βαρύ ίσως, δεν ξέρω, από το φυσικό στο παραφυσικό. Η αλήθεια είναι ότι το κάνω κυρίως και γιατί θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι από το παρελθόν μου στο σημερινό stream, αλλά και κυρίως γιατί θέλω να... νομίζω ότι αυτά θα πιάσουν πολύ ωραία συζήτηση. Δεν ξέρω, μέσα μου κάτι μου λέει ότι θα έχουν πολύ ωραία κουβέντα. Ελπίζω να είναι normal κουβέντα. Να είναι κουβέντα η οποία θα τραβήξει πολύ καλά. Σας εμπιστεύομαι σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα σας υπερεμπιστεύομαι. Είδα σήμερα το φοβερό χθεσινό live και δεν προλάβαινα να. Ειδικά το τέλος, το είδες. Απίστευτο τέλος το χθεσινό, έτσι. Α πούμε λίγο και γι' αυτό μέχρι να ξεκινήσουμε να πάρουμε φόρα. Το αστείο είναι ότι είχα φάει spoiler γιατί το είχα δει. Έτσι ανακάλυψα το DLC, γιατί δεν ήξερα ότι είχε DLC. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έτσι είχα ανακαλύψει το DLC. Έφαγα για μικρό spoiler, το ήξερα. Αλλά εχθές που το βίωσα κιόλας, μπορώ να πω και σκέφτομαι αν δεν είχα φάει αυτό το DLC. Το DLC, αν δεν είχα φάει αυτό το spoiler, θα ήμουν ακόμη πιο σοκαρισμένος. Πραγματικά. Αλλά παρόλο που είχα. Δεν ξέρω, ήταν καθυλωτικό. Βέβαια, με κούρασε πάρα πολύ. Το DLC με κούρασε πολύ περισσότερο από το κανονικό. Αλλά οκ. Εντάξει, πολύ ωραίο, συγκλονιστικό θα έλεγα και μπορώ να πω ότι ήταν παιδεμός για 5 λεπτά ιστορία όλη η ιστορία. Αν το κατοσκεφτείτε ήταν παιδεμός για 5 λεπτά ιστορία, αλλά αυτό είναι το καλό, άξιζε. Λοιπόν, ελπίζω η μουσική με τη φωνή μου να είναι καλά και να βαδίζουν καλά, να ακούγεται και η φωνή. Δώστε μου το ok μόνο να ξέρω πριν να πάρω φόρα και να λέω.
Σήμερα θα πιάσουμε κάτι το οποίο συνόδευσε τα εφηβικά μου χρόνια, τα προεφηβικά και εφηβικά μου χρόνια. Σας τα έχω πάει σε είδον. Τι διάβαζα στο δημοτικό, τι διάβαζα στο γυμνάσιο, σήμερα θα δούμε τι διάβαζα στο λύκειο. Μουσική με φωνή είναι οκ, τέλειο. Λοιπόν, γιατί καμιά φορά βλέπω μετά που τα τσεκάρω και λίγο η μουσική είναι πιο κάτω και δεν ακούγεται καθόλου, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον ακούγεται τη φωνή. Από το να το αντίθετο, νομίζω δεν είναι καλά. Λοιπόν, οπότε σας τα έχω πάρει σε σειρά. Σας λέω πρώτα πώς ξεκίνησε η παιδική μου η φάση από μικρός και μεγαλώνοντας πώς εξελίχθηκε. Και δεν του κάνω επίτηδες. Αυθόρμητα μου έρχονται. Απλά στο τέλος κάθομαι και τα κοιτάζω. Και τώρα που το σκέφτομαι, είναι, θα πάω να πω την ίδια τάκα που λέω κάθε φορά όταν προσπαθώ να γράψω κάτι. Πλέω. Εγώ το γράφω και όταν το κοιτάζω είναι καλό. Είναι αυτό ότι κάνω πράγματα. Μπορεί να μην έχουν νόημα ή λογική ή οτιδήποτε, αλλά άμα τα δεις απ' έξω, βγάζουν νόημα. Έτσι κάπως έτσι είναι και τα stream αυτά. Άμα το δείτε πώς ξεκίνησε και πώς δομήθηκε από την πρώτη, έχουμε φτάσει κιόλας στο 22 επεισόδιο. Επίσης, συνειδητοποίησα μεταξύ μας, θα είστε οι λίγοι που το ξέρετε, μην το πείτε παρά έξω, υπάρχει ένα χαμένο επεισόδιο που κατά λάθος δεν το αρρύθμισα, λείπει το επεισόδιο 14 που δεν έγινε ποτέ για κάποιο λόγο, οπότε θα είναι το μυστικό μας αυτή τη στιγμή, σας κάνω συνένεχο σε αυτό, κατά λάθος από το 14, αντί να πάω στο 14 πήγα από το 13 στο 15, οπότε τεχνικά είμαστε 21 επεισόδια, αλλά μεταξύ μας, μόνο εσείς και εγώ, μην το πείτε παρά έξω, να το ξέρετε. Οπότε υπάρχει ήδη ένα μικρό error στο σύστημα, υπάρχει μια μικρή ατέλεια και νομίζω ότι αυτή την ατέλεια θα την κρατήσω, δεν πρόκειται να την διορθώσω ποτέ. Θα μπορούσα να κάτσω να φτιάξω όλα τα επεισόδια ξανά με σωστή αρρύθμιση, αλλά εφόσον έγινε αυτή η ατέλεια θέλω να την κρατήσω γιατί είναι κάτι πολύ super και μ' άρεσε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδέα μου, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν. Ιδιαίτερο το σημερινό. Πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω θα μπορούσε κάποιος να το συνδέσει, να κάνω το smooth transition. Θα το κάνουμε σε φάση πώς είναι το. Πώς είναι. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ατάκες στα κανάλια τους. Εμείς στην δική μας η ατάκα θα γίνει το smooth transition. Στα ξενοδοχεία συνήθως το 13. Το 13 μου αρέσει σαν νούμερο. Ως νούμερο. Το 13 μου αρέσει και πραγματικά το 13 πάντα μου άρεσε. Δεν ξέρω γιατί, δεν το θεωρούσα ποτέ γουρσουζικό. Όπως επίσης, fun fact. Αυτό με τη μαύρη γάτα. Όποτε βλέπω μαύρη γάτα, πάντα παίρνω λεφτά για κάποιο λόγο. Για μένα μαύρη γάτα ήταν πάντα τύχη. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Το επόμενο πες το 14. Λες. Ο χρόνος είναι σχετικός. Ο χρόνος είναι σχετικός, ανύπαρκος, υπαρκτός, αλλά πάντα έχω μια βασική αρχή. Ο χρόνος πάει πάντα προς τα μπροστά. Είναι ένα από τα πράγματα για να το κολλήσω κιόλας. Smooth transition. Θα πρέπει να παίζει από πίσω intro. Να φτιάξω ένα μικρό intro όπως βάζουν σε κάποια βίντεο. Να πετάει και smooth transition. Κάπως έτσι σκεφτείτε το. Ένα smooth transition. Θα το συνδέσω με το φυσικό. Στη φυσική μαθαίνουμε το χωροχρονικό του Μινκόφσκι στη θεωρητική μηχανική 2. Είναι λίγο πριν να μπει στη σχετικότητα και στη θεωρία του Einstein. Από το Γαλιλαίο στον Einstein και πηγαίνοντας στα συστήματα τα οποία μελετάς ως κινούμενος παρατηρητής σε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι ακίνητος παρατηρητής. Γενικά η θεωρία της σχετικότητας εντάσσεται σε ένα άλλο γενικότερο κόνσεπτ, λίγο πιο ολοκληρωμένο, στη θεωρητική μηχανική 2. Λοιπόν. Και είναι το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της θεωρητικής μηχανικής 2, γιατί η θεωρητική μηχανική 2 ξεκινάει από ξετύλιγμα ρολών, χαρτιού προς τα κάτω και ξαφνικά προς το τέλος στο πετάει και σε πάει στη σχετικότητα, στη σχέση της ταχύτητας με το χρόνο, στον έναν αδιάβλητο νόμο της σχηματικής που λέει ότι δεν υπάρχει ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο σύμπαν. Αν και τώρα είμαστε σε φάση να το καταρρύψουμε σιγά σιγά νομίζω, αν δεν έχει καταρριφθεί ήδη. Αλλά ναι, είναι λίγο ιδιαίτερο όλο αυτό. Τέλος πάντων και ναι, αυτό μου είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Το πω. Και στο χωροχρονικό του Μινκόφσκι υπάρχει ένας κόνος και γι' αυτό και στο Παγκόσμιο Έτος Φυσικής που γιορτάσαμε στο φυσικό το πότε ήτανε. Όταν εγώ πήγα στο φυσικό κλείναμε 100 χρόνια νομίζω, το 2005 ήτανε. 100 χρόνια τμήματος και το λόγο μας ήταν μια κλεψίδρα. Στην κλεψίδρα, τώρα θα γράψω σε απόδειξη πίσω. Βασικά, ή να μην γράψω σε απόδειξη. Θα σας το φτιάξω ένα χαρτάκι σε ένα post-it. Ναι, ναι, με τα ταχιόνια. Λοιπόν, σκεφτείτε το ως εξής. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ. Τυχαίο χαρτάκι. Λοιπόν, σκεφτείτε το ως εξής. Έχουμε το παρελθόν. Αυτό είναι το χρονικό του Μινκόφσκι. Λοιπόν, έχουμε το παρελθόν, έχουμε το μέλλον και εδώ είναι το παρόν. Ωραία. Λοιπόν, εσάς σας φαίνεται απλοϊκό, μπορούμε να το κάνουμε υπερβολικά απλοϊκό, αλλά έχει εξισώσεις μέσα.
και έχει σοβαρές εξισώσεις. Ας το κρατήσουμε απλοϊκά. Εδώ πέρα είναι όλες οι πιθανές επιλογές που μπορούσαν να υπάρξουν. Εσείς θα το πάτε ψυχολογικά, υποτίθεται, σε θεωρητικές επιλογές, αλλά στα μαθηματικά μιλάμε για πιθανότητες. Λοιπόν, που μπορούσαν να συμβούν. Αυτή τη στιγμή το παρόν είναι εδώ. Εκεί που το παρελθόν με το μέλλον συναντιέται. Λοιπόν, οι εξισώσεις μας λένε ότι. Οι εξισώσεις μας, και όντως ισχύει αυτό, οι εξισώσεις μας λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να βρεθούμε έξω από εδώ. Αυτός είναι ο χρόνος. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αυτό είναι καθαρά φυσική. Δεν έχει. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως γουστάρετε, αλλά είναι καθαρά φυσική. Είναι στη θεωρία της σχετικότητας, όταν μαθαίνεις από το πέρασμα από το σύστημα του Γαλιλαίου στη φυσική του Αϊνστάιν. Και κάνοντας για το πώς συνδέεται η σχετικότητα με την κλασική. Με τον Νεύτωνα. Μοιάζει ότι τα μπερδεύω. Τέλος πάντων, μην τα σχηματίζουμε το Γαλιλαίο ήταν. Καλά, τώρα στο μυαλό μου, τώρα μετά από τόσα χρόνια απορίας. Τέλος πάντων, η Νευτόνια μηχανική. Από την Νευτόνια μηχανική, πώς θα περάσουμε στην πιο σύγχρονη φυσική. Είναι λίγο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στο σχολείο, μέχρι να τελειώσουμε το σχολείο, κάνουμε τη φυσική η οποία προήλθε από τον Νεύτωνα και μετέπειτα. Στο πανεπιστήμιο, ασχολούμαστε πιο πολύ με την φυσική τη σύγχρονη, που σε κάποια πράγματα συμφωνεί, στα απλοϊκά μοντέλα συμφωνεί με τη φυσική του Νεύτωνα, αλλά στα πολύπλοκα μοντέλα, όπως είναι η κβαντομηχανική, όπως είναι το διάστημα, η αστροφυσική και πάμε σε άλλα μοτίβα. Τέλος πάντων, αυτό είναι για άλλο τέτοιο. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι με βάση τα μαθηματικά μας αυτή τη στιγμή που ξέρουμε, εμείς μπορούμε να υπάρξουμε κυρίως, μπορούμε να προβλέψουμε και να υπάρξουμε εδώ μέσα, στο παρόν και στο μέλλον. Στο παρελθόν, γενικά, έχουν αποδειχθεί εξισώσεις ότι δεν μπορούμε να πάμε στο παρελθόν. Είναι, να σας το δώσω όσο πιο απλά γίνεται, λίγο ανέφικτο το να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Ακόμα και αν φτιάχναμε μια χρονομηχανή, το πιο πιθανό, και αυτό είναι δικά μου λόγια, δεν είναι ότι είναι καθιερωμένο από οτιδήποτε, το πιο πιθανό που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι να φτιάξει μια τηλεόραση που να παίζει γεγονότα από το παρελθόν, αν γινόταν κάπως. Το να ταξιδέψει στο παρελθόν με βάση τη φυσική που ξέρουμε σήμερα είναι ανέφικτο. Είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσει φυσική για να ταξιδέψει στο μέλλον. Λοιπόν, καμία σχέση, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου, μου είχα ρωτήσει ένα φυσικό τότε, χωρίς να ξέρω τι θα γίνω ποτέ φυσικός, και τον είχα ρωτήσει, έχει καμία σχέση, δηλαδή σε φάση, τι μαθαίνετε εκεί πέρα, γιατί με ενθουσίαζε, με ενθουσίαζε η αστρονομία, με ενθουσίαζαν πολλά πράγματα. Επίσης, το μεγαλύτερο φάλ που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει να γίνει φυσικός γιατί του αρέσει η αστρονομία. Μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Καλύτερα πάτε γίνετε παρατηρησιακοί, να το έχετε ως χόμπι και να γουστάρετε. Μην πάτε να σπουδάσετε φυσική. Το μεγαλύτερο φάλ που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι. Βλέπει Κώστα. Λοιπόν. Πάντως, η φάση είναι ότι μπορούμε, σύμφωνα με τη φυσική, ξαναλέω, να ταξιδέψουμε μόνο στο μέλλον, αλλά ποτέ στο παρελθόν. Και το κολλάω με αυτό που λέω πάντα, το οποίο με βοηθάει σε πολλά πράγματα, ότι ο χρόνος πάει μόνο προς τα μπρος. Και είναι κάτι που το έχω πάντα στο μυαλό μου, όταν ζορίζομαι ή όταν κάτι κάτι με κάνει, κάτι με κρατάει πίσω, κάτι με αγχώνει για το πώς θα το τελειώσω. Ο χρόνος, παιδιά, πάει μόνο προς τα μπροστά. Θέλετε, δεν θέλετε, ποτέ δεν είναι λάθος να τα σπάσεις. Ποια να σπάσεις? Τι εννοείς να σπάσεις? Τέλος πάντων, πάντως, για να το κολλήσω, smooth transition, θα παίζει από πίσω, smooth transition. Λοιπόν, θα σας δείξω το πρώτο βιβλίο και θα αρχίσω την ιστορία μου. Θα ξεκινήσω με το επιστημονικό βιβλίο της υπόθεσης και θα πάμε στα πιο παραφυσικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το βιβλίο που θα ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω. Δεν το έχω τελειώσει ακόμη. Ποτέ δεν είναι λάθος να σπουδάσεις φυσική, συνάδελφε. Φυσικός, ποτέ δεν είναι λάθος. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό μεταξύ μας, γιατί όπου το έχω πει δεν μπορούν να το καταλάβουν. Υπάρχει, πολλοί το θεωρούν λίγο ελιτίστικο. Και είναι κάτι το οποίο το έχω δει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τώρα μην μας κοροϊδέψετε μας τους φυσικούς, αλλά όταν έχεις σπουδάσει φυσική, μπορείς να κατανοήσεις και τον κόσμο καλύτερα. Πέφτουν χειριστήρια από εδώ και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη σκέψη, ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι φυσικοί έχουμε το καλό ότι μαθαίνοντας φυσική μαθαίνεις
τα μαθηματικά των μαθηματικών, ένα κομμάτι από τη χημεία των χημικών, όχι όλοι, ειδικά στα πρώτα έτη, αν θες να μάθεις, θα μάθεις, ένα κομμάτι από τη βιολογία των βιολόγων και τυπικά έχεις την ικανότητα να αφομοιώσεις. Πάντως, λέει και η Ελένη από κάτω, βοηθάει πάρα πολύ η σκέψη ότι ο χρόνος πάει μόνο προς τα μπροστά. Γιατί σκεφτείτε να ξεκινάτε ένα κόνσεπτ, κάτι καινούριο, και να αγχώνεστε. Ξεκινήστε και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάντως, όταν είσαι φυσικός, έχεις την ικανότητα. Και σας ξαναλέω, δεν το λέω για ελιτισμό για οτιδήποτε, είναι λίγο βιωματικό αυτό. Ότι όταν είσαι φυσικός μπορείς να κατανοήσεις πολλά πράγματα και δεν εννοώ μόνο το φυσικό κόσμο, μπορείς να πιάσεις οποιαδήποτε επιστήμη, να πιάσεις οποιοδήποτε βιβλίο. Φέρε μου τα βιβλία των πολιτικών μηχανικών, φέρε μου τα βιβλία των πολιτικών επιστημών, φέρε μου φιλολογία. Ακόμα και φιλολογία μπορώ να την κατανοήσω. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά μπορείς να κατανοήσεις, φέρε μου ό,τι επιστήμη έχεις αυτή τη στιγμή. Θες μαθηματικά, ξέρω τα μαθηματικά για να τα κατανοήσω, μέχρι και σε βάθος. Μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά έχω την ικανότητα και την κρίση να μπορέσω να τα αφομοιώσω. Φέρε μου φυσική, φέρε μου χημεία, φυσική την ξέρω, εντάξει. Φέρε μου χημεία, φέρε μου βιολογία, φέρε μου θεωρητικά, φέρε μου θρησκευτικά, φέρε μου κάτι, οτιδήποτε γουστάρεις, μπορώ να κάτσω για να τα αφομοιώσω. Εάν για παράδειγμα είμαι φιλόλογος. Είναι ξένη γλώσσα τα μαθηματικά. Δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις. Είναι άλλο τρόπο σκέψης για τα μαθηματικά και η φυσική. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η φυσική έχει το κόνσεπτ ότι συμπυκνώνει όλες τις υπόλοιπες επιστήμες μέσα της. Μπορεί από αρχή, όπως λένε όλοι, να είναι τα μαθηματικά σε πολλά πράγματα, αλλά πολλοί μαθηματικοί που έχω γνωρίσει στη ζωή μου μέχρι σήμερα δεν έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν ούτε τη φυσική, ούτε τη χημεία, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα, αλλά. Η φυσική ως φυσική σε βοηθάει να κατανοήσεις πολλά πράγματα και μπορείς να απορροφήσεις πολύ πιο εύκολα γνώση από οπουδήποτε αλλού χωρίς να κουραστείς. Γιατί ήδη έχεις τυπικά. Το πιο δύσκολο που μπορεί να μάθει ένας άνθρωπος είναι μαθηματικά και φυσική. Με το που το μάθεις αυτό, μετά μπορείς να αφομοιώσεις πολλά. Λοιπόν, γενικά οι θετικές επιστήμες δεν είναι μόνο η ικανότητα φυσικού, είναι ναι, τα βασικά στον κάθε τομέα τα κάνεις, ισχύει. Απλά είναι και η κρίση και ένα πράγμα που επίσης λέω. Και γενικά, αν κάποιος δεν το βιώσει, δεν μπορεί να το ξέρει καλά. Είναι ότι, ας πούμε, εγώ με το φυσικό και με βοήθησε πάρα πολύ το φυσικό σε αυτό. Ότι. Και όταν λέω φυσικό, είναι ότι η σχολή φυσικού. Γιατί κάποιοι που δεν ξέρετε, παρεπιπτόντως είμαι φυσικός. Έχω τελειώσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχω πάρει το πτυχίο μου φυσική και κάνω μαθήματα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα σε παιδιά. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία. Και όπως λέω, φέρτο και θα στο διδάξω. Μπορώ να στο διδάξω. Αν και μπορεί να φαίνεται χαζό. Αλλά. Με τα χρόνια κιόλας, γιατί εξασκείται αυτό το πράγμα και μέσα από το φυσικό έχω το καλό ότι μπορώ να αφομοιώσω. Αν κάτσω και ασχοληθώ με κάτι, μπορώ να το αφομοιώσω και μπορώ να το μεταδώσω σε ένα άλλο παπαγιο. Είναι και χάρισμα, είναι και πολλά πράγματα, αλλά μπορώ να το αφομοιώσω και με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Στο να αφομοιώνω γρήγορα και να τραβάω μέσα. Ένα βιβλίο λοιπόν, να ξεκινήσουμε δείχνοντάς σας και κάποια βιβλία. Θα σας δείξω το σοβαρό βιβλίο της υπόθεσης. Θα σας δείξω και βιβλία τα οποία είναι ντε μη σοβαρά και κάποια που δεν είναι καθόλου σοβαρά σήμερα. Τα πολύ αστεία δεν τα έχω στο χωριό. Τα ξέχασα να τα φέρω. Λοιπόν, κάτι για Κύλη Γη και κάτι τέτοια ωραία πυραμίδες στην Ελλάδα που διάβαζα όταν ήμουν στο Λύκειο, ξέχασα να σας τα φέρω. Δεν πειράζει, καλύτερα να μην πάρετε αρνητικές τέτοιες. Αλλά τα συγκεκριμένα που θέλω να σας δείξω είναι αρκετά ενδιαφέροντα και είναι αρκετά σοβαροφανή κάποια από αυτά. Κάποια είναι σοβαρά, κάποια πελεύουν. Αλλά το πιο σοβαρό από όλα, το οποίο είναι στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό, Richard Feynman, χαρακτήρας του φυσικού νόμου. Ο Feynman, για σχεδόν όλους τους φυσικούς, σας ξαναδείχνω, είναι πολύ φθηνό βιβλίο, κοστίζει, δεν είναι πολύ ακριβό, 14 ευρώ, 15 το έχω αγοράσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ο χαρακτήρας του φυσικού κόσμου, υπάρχουν και ομιλίες του Feynman, αν μπορείτε να τις δείτε στο ίντερνετ, να τις βρείτε. Ο Feynman ήταν ο θεός φυσικής. Όταν λέμε ο θεός φυσικής, δύο άτομα ξεχωρίζουν, καλός ή κακός, από τους παλιούς φυσικούς. Ένας είναι ο Feynman, ο οποίος η συμβολή του στη φυσική και ειδικά στη φυσική των σωματιδίων ήταν τεράστια, ειδικά με τα διαγράμματα Feynman. Αυτός ο άνθρωπος είναι η αιτία που εγώ πέρασα την πυρηνική φυσική εύκολα. Δηλαδή, καθόμουν και έβλεπα τα διαγράμματα του Feynman για να μπορέσω να καταλάβω πώς λειτουργούν οι συγκρούσεις των σωματιδίων και των φωτονίων και. Αυτό εδώ το πλάσμα είναι ο λόγος που εγώ πέρασα εύκολα πυρηνική φυσική και την κατάλαβα. Γενικά οι σχολές προσφέρουν έναν τρόπο σκέψης όσο την
γνώση της επιστήμης και εγώ έχω παρατηρήσει ότι πλέον πολλά επιστημονικά τα καταλαβαίνω καλύτερα πλέον ακόμα και από όταν ήμουν φοιτητής. Ναι, απλά αυτό που αναφέρω, είναι, για αυτό δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είναι ότι καλώς κακώς τα μαθηματικά και η φυσική, γιατί ενσωματώνει μαθηματικά, είναι ξένη γλώσσα τεχνικά. Μπορεί να ξέρουμε τα βασικά, αλλά άμα δεν ξέρεις να λύσεις τριπλό, τετραπλό, κλειστό, επικαμπύλιο, ολοκλήρωμα, γκάους, επιφάνειες και άλλα τέτοια ωραία με 2 και με 3 μεταβλητές, πολύ ψηλά κόνσεπτ είναι δύσκολο να τα καταλάβει. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, ένας θεωρητικός θα το καταλάβει στο απ' έξω. Στο βάθος πώς αποδεικνύεται ο νόμος ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ενώ όταν είσαι φυσικός, δεν χρειάζεται να τα μαθηματικά σου τα ξέρεις. Οπότε όλα τα άλλα είναι θεωρητικά για σένα, έμεσα θεωρητικά. Εκεί το εστιάζω περισσότερο, γι' αυτό σου λέω χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ. Τέλος πάντων, Feynman, διαβάστε το, είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί πώς λειτουργούν οι βασικές αρχές του κόσμου. Και εγώ το ξεκινήσω, δεν το έχω προλάβει να το τελειώσω ακόμα, αλλά θέλω να σας το δείξω πάρα πολύ. Ξεκινώντας το με αυτό, είναι ξανά πανεπιστημιακές εκδόσεις. Αυτό δεν το ήξερα, ότι βασικά δεν μου έρχεται καν η τέτοια, ότι εξήγησε τι έφτιαξε στο Challenger. Ο Challenger τι είχε πάθει τότε, ούτε καν θυμάμαι αν με ρωτάς, ειλικρινά, ντροπή του φυσικού εδώ ο Κώστας. Λοιπόν, αλλά έχει ο συγκεκριμένος, αυτός, δύο σας ξαναλέω, ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο Carl Sagan. Από το Κόσμος, το ξέρετε το Κόσμος. Ήτανε και ευχάριστη και ο τρόπος που δίδασκαν, ο τρόπος που παρουσίαζαν πολλά πράγματα, ήτανε τόσο ωραίος. Που σε κάνει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ εύκολα να το πιάσεις. Ακόμα και εσύ ή εγώ, οποιοδήποτε δεν έχει επαφή με το αντικείμενο. Θέλει κάποια στοιχειώδη βασικά μαθηματικά του σχολείου, τίποτα παραπάνω. Αν έχεις πάει τρίτη λυκείου, τα ξέρεις, υποτίθεται. Λοιπόν, η δική μου σχολή είναι και στις ανθρωπιστικές κοινωνικές. Εκεί να δεις πόσο αντιλαμβάνεις τους ανθρώπους και τον κόσμο. Ναι. Εκεί μαθαίνεις, αν δεν κάνω λάθος και αν το σκέφτομαι σωστά, μαθαίνεις πώς λειτουργούν οι σχέσεις, οι επαφές με τους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό βρίσκει πάρα πολλές ωραίες εφαρμογές παντού. Παντού. Στην κοινωνία, στο πώς λειτουργεί η δομή των ανθρώπων, πάρα πολλά πράγματα. Αχ, ένας δακτύλιος είχε διασταλεί και οδήγησε σε έκρηξη. Το μεταξύ έχουν γίνει τόσο ωραία. Πάντως σας το συνιστώ, αν το βρείτε πάρτε το, είναι ωραίο και είναι, το ξεκινάω με αυτό, πέραν γιατί είναι το πιο σοβαρό από όλα, γιατί έχει να κάνει με φυσική καθαρά και ο τίτλος του σημερινού live είναι από το φυσικό στο παραφυσικό. Γενικά ένα από τα πράγματα που με γοήτευε όταν ήμουν παιδί και μεγαλώνοντας και ίσως ένα από τα πολλά που με έκαναν να διαλέξω αυτό που διάλεξα για να ασχοληθώ είναι η περιέργειά μου για τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται, ρε παιδί μου, συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο. Είναι τόσο άπειρα τα γεγονότα που γίνονται που δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις όλα προφανώς, αλλά είναι αυτή η περιέργεια για να περιγράψεις τον κόσμο. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, χαρακτηριστικά ήμουν 7-8 χρονών και είχα την απορία, στο σχολείο δεν το είχαμε κάνει ακόμη και είχα την απορία και ρωτούσα τη γιαγιά μου, θυμάμαι, πώς γίνεται η βροχή. Γιατί βρέχει αυτό, γιατί βρέχει. Την είχα ρωτήσει, το θυμάμαι το χαρακτηριστικό. Και η γιαγιά μου μου λέει μια αφοπλιστικότητα τότε. Μου λέει, είναι ο Θεούλης από πάνω, λέει. Και ρίχνει με το λάστιχό του νερό στη γη για να την ποτίσει και καλά. Το μεταξύ εγώ τότε σε φάση το πίστεψα. Το έκανα και εικόνα μες στο κεφάλι μου. Και μετά στο σχολείο έμαθα ότι... Τώρα θα γελάσετε, αλλά... Και έμαθα ότι η βροχή γίνεται από την εξάτμιση, παιδί μου, τα αέρια συγκεντρώνονται, πάνε στα υψηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, μαζεύονται εκεί πέρα, δημιουργούνται τα νέφη και όταν συμπυκνωθούν πάρα πολύ τα σύννεφα και βρεθούν στην κατάλληλη θερμοκρασία και στο κατάλληλο ύψος, με εκτόνωση που γίνεται μέσω των κεραυνών, ρε παιδί μου, και το φορτίο που έχουν πάει στο έδαφος, ξεκινάει, εκκινείται η διαδικασία της βροχής, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και με το που το μαθαίνω αυτό, θυμάμαι να φεύγω χαρούμενος και να πηγαίνω στη γιαγιά να της εξηγήσω ότι έμαθα πώς γίνεται η βροχή και ότι, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο Θεός, είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι να πηγαίνω στη γιαγιά μου και να της λέω, ξέρεις, στο σχολείο, μάθαμε ότι δεν το κάνει ο Θεός, ότι, ρε παιδί μου, γίνεται έτσι. Της λέω τι μάθαμε στο σχολείο, στο δημοτικό και μου κοιτάει η γιαγιά μου και λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Η ατάκα της γιαγιάς μου ήταν κλασική, λέει, αυτά είναι μπολσεβίτσικα πράγματα. Μου είχε μείνει αυτό το πράγμα.
Γιατί ξέρεις, εκεί ήταν, είχα εντυπωσιαστεί λίγο. Γιατί λέω, μα φως, αφού το μάθαμε στο σχολείο. Δηλαδή, τι. Κάπως έτσι σκέψτε. Και λέω, σε βάση το θυμάμαι και μου είχε μείνει χαρακτηριστικά από τότε που ήμουν παιδί. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που μέσα στο κεφάλι μου έγινε η σύγκρουση. Έγινε αυτή η σύγκρουση μεταξύ του. Αυτό που είχα μάθει ως παιδί από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου έλεγε συνέχεια ιστορίες για το Θεό, ρε παιδί μου. Έλεγε πάρα πολλές ιστορίες. Σκεφτείτε, όταν ήμουν στο δημοτικό της πρώτης τάξης, θρησκευτικά, καθόταν ο δάσκαλος. Και ισχύει αυτό. Αν βρείτε σε παλιούς συμμαθητές μου, ρωτήστε τους. Στην Δευτέρα Δημοτικού, που ξεκινούσαμε θρησκευτικά και κάναμε, μ' άρεσαν τόσο πολύ για παράδειγμα, τα είχα μάθει από τη γιαγιά μου όλα, που πολλές φορές ο δάσκαλος καθόταν στην έδρα και με φώναζε εμένα, καθόμουν στο πλάι του και έλεγα εγώ αυτά που ήξερα. Για κάποιο λόγο με ενθουσίαζε όλο αυτό. Και ήταν η πρώτη φορά τότε, 7-8 χρονών. Πόσο ήμουνα. Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Τρίτη Δημοτικού, εκεί που ξεκινούσε το Εμείς και ο Κόσμος. Το θυμάστε το Εμείς και ο Κόσμος από το σχολείο. Εκεί το είχαμε μάθει πρώτη φορά. Λοιπόν. Γιατί είχα κερδίσει και χρονιά. Και. Ναι. Ο Κώστας είναι θεούλης αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είναι οι ομιλίες. Όσοι θέλετε να τις πατήσετε, πατήστε πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Και εκεί λοιπόν που λέτε έγινε η πρώτη σύγκρουση μέσα μου. Η πρώτη σύγκρουση που είχα σχετικά με τον κόσμο που ήξερα. Με τον κόσμο που μάθαινα και με τον κόσμο που παρατηρούσα. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί μπήκαν οι πρώτες αμφιβολίες και λέω, αυτό το μάθα στο σχολείο. Και έχει λογική αυτό το πράγμα. Γιατί η γιαγιά μου επιμένει εργά μου και λέει, αφού και γιατί αρνείται να καταλάβει ότι δεν είναι ο Θεός ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, ήταν λίγο μια. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία φάση. Η αλήθεια είναι η γιαγιά μου. Ποτέ δεν άλλαξε γνώμη σε αυτά τα πράγματα για κάποιο λόγο, αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και όταν σπούδασα φυσικός μετά. Αλλά ναι, καλή της ώρα εκεί που είναι. Αχ. Και κάπως έτσι που λέτε ξεκίνησε μέσα μου το να με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μάθω πράγματα. Ξεκίνησε να με ενδιαφέρει γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο. Να παρατηρώ τα φαινόμενα, να μαθαίνω. Με ενθουσίαζε πάρα πολύ η φάση. Και καλό ή κακό, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα μεγαλώνοντα, καθώ εκεί νομίζω στο Λύκειο, γυμνάσιο με Λύκειο είναι η φάση που συνήθω μπαίνουν και άλλα ερωτήματα, λίγο πιο περίεργα, πιο εσωτερικά, άρχισε πάρα πολύ να με επηρεάζει. Βασικά, να το θέσω πιο σωστά. Ήμουν από τα παιδιά που ενθουσιαζόταν πάρα πολύ εύκολα. Ήμουν από τα παιδιά που. Οτιδήποτε γινόταν με ενθουσίαζε και ας μην κοροϊδευόμαστε, το παραφυσικό, γιατί κυρίως γι' αυτό θα ασχοληθούμε από ό,τι φαίνεται, το παραφυσικό ήταν κάτι το οποίο είναι, δεν έχει εξηγηθεί, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, πράγματα που φανταζόμαστε, που δεν. Γενικά όλο το concept έχει αυτό το μαγικό, έχει αυτό το μυθολογικό μέσα, το οποίο βέβαια έχει καταστρέψει και ζωές ή και όχι, αλλά. Έχει αυτό το κομμάτι, το μυστηριακό κομμάτι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε δεν ξέρεις πάντα σε γοητεύει, πάντα ασκεί το άγνωστο μία γοητεία και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άγνωστο πάντα ασκούσε μία γοητεία μέσα μου, πραγματικά πάντα ασκούσε μία γοητεία. Και κάπου τότε ήταν που είχα αρχίσει λοιπόν στο Λύκειο μεγαλώνοντας, δεν ήξερα ότι θέλω να γίνω φυσικός μέχρι τότε, η απόφαση για το να τι θα ασχοληθώ ήρθε δύο-τρεις-τέσσερις μέρες, πότε ήτανε, λίγο πριν από τις εξετάσεις. Είναι μια άλλη ιστορία και θα κάνω κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει ή όχι, αλλά σίγουρα θέλω να κάνω ένα βίντεο για τις Πανελλήνιες. Δηλαδή, τόσα χρόνια παρατηρώ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βάζω ένα αστεράκι εδώ πέρα και μια παρένθεση, κλασικός Κώστας. Αλλά κάθομαι και βλέπω τον κάθε έναν να λέει για Πανελλήνιες που δεν έχει ιδέα από το τι είναι εκπαίδευση, τι δεν είναι εκπαίδευση. Ο καθένας έχει το δικό του. Το δικό του κόνσεπτ, αλλά αυτό που δεν βλέπω, ακόμα και αυτοί που είναι στο χώρο το δικό μας των επιστημών και του σχολείου, όλοι έχουν, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο το πώς λειτουργεί η εκπαίδευση, η παιδεία, πολλά πράγματα. Τώρα έχω ξεκινήσει να διαβάζω και τον Μπουσκάλια, το να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις, το οποίο έχει αρχίσει και με επηρεάζει πάρα πολύ προς αυτό το τομέα, ακόμα περισσότερο. Και γενικά θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο και να κάτσω να ασχοληθώ. Θα ήθελα ίσως το επόμενο, γιατί έρχονται και οι Πανελλήνιες, να αφιερωθώ αποκλειστικά πάνω στις Πανελλήνιες. Μπορεί προς σας να μην σας ενδιαφέρει, αλλά είναι η αλήθεια ότι νομίζω ότι παίζει να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για το θέμα και να πούμε αρκετά πράγματα. Ξαναγυρίζοντας πίσω, φέρνοντας το και μαζεύοντας, απλά το αφήνω, είναι σαν νότου για τον εαυτό μου αυτό. Τα λέω εδώ για να τα ακούω κι εγώ, να μην τα ξεχνάω. Λοιπόν, ξαναγυρίζοντας πίσω, ξεκινώντας λοιπόν το Λύκειο, έχω ξεκινήσει ακόμα στην αρχή.
και είναι πάρα πολύ όμορφο ό,τι έχω διαβάσει. Μου δημιουργεί ένα πολύ όμορφο συνέστημα αυτό το βιβλίο και το συνιστώ να το ξεκινήσετε. Όσοι δεν το έχετε ξεκινήσει, πιάστε το. Πραγματικά είναι από τα βιβλία τα οποία σου φέρνουν εσωτερική ανάταση και δεν ξέρω, είναι αυτό. Έχω διαβάσει ελάχιστα. Έχω διαβάσει ελάχιστα γιατί υπάρχει συγκεκριμένο λόγο. Αλλά. Με κάνει να χαίρομαι. Με κάνει να χαίρομαι που διάλεξα αυτό που διάλεξα. Να γίνω καθηγητής και να ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Λοιπόν. Yes, I know. Να γίνω καθηγητής και να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι. Τέλος πάντων, πριν να πάρω αυτές τις αποφάσεις, λοιπόν, γυρνάμε το χρόνο πίσω. Είναι σαν τις ταινίες τώρα. Πάμε την κασέτα πίσω, στο rewind. Γυρνάει πίσω η κασέτα. Και άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει η φάση. Το παραφυσικό. Η αλήθεια είναι, τότε, εκείνη την περίοδο που λέτε, τώρα μιλάμε για 2000, πρώτη ηλικίου ήμουν το 2003-2004, βασικά 2002-2003 ήμουν πρώτη ηλικίου, 2003-2004 δεύτερη ηλικίου και 4-5 ήμουν τρίτη ηλικίου. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν ήταν οι εφημερίδες που βγάζανε περιοδικά και εκτός από το ε, από την ελευθεροτυπία που έβγαζε το 9 όπως σας είχα πει, υπήρχε και το περιοδικό φαινόμενο. Που έβγαζε η Καθημερινή. Τότε λοιπόν εγώ έπαιρνα για κάποιο λόγο. Είχα ακούσει και αυτό που λέγανε στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να παίρνω εφημερίδες. Είχα ακούσει την παρότρυση των δασκάλων οι οποίοι. Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να κάνω marketing στον εαυτό μου. Αν και πολλές φορές μέσα σε κουβέντες ή οτιδήποτε φαίνεται ότι διαφημίζω τον εαυτό μου ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια. Γιατί πάντα είμαι επιφυλακτικός ότι μπορεί να μην τα ξέρω σωστά. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρω σωστά και είναι μεγάλο ψέμα να πω ότι δεν μαθαίνω. Κάθε μέρα κάτι παίρνω, κάτι κερδίζω, κάτι μαθαίνω. Κάθε μέρα και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν αμφιβάλλω για τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι, γιατί μου δίνεται η δυνατότητα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σπύρο. Γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να μπορέσω να τον εξελίξω παραπέρα. Γιατί γενικά η αμφιβολία είναι η απαρχή για να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο. Αν δεν αμφιβάλλεις και είσαι μονολυθικός σε όλα, δεν πρόκειται να εξελιχθείς, δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπέρα. Θα θεωρήσεις ότι αυτό που λες αυτό και είναι και τέλος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να κολλήσει το μυαλό μου σε αυτό το πράγμα. Πάντα μ' αρέσει η αμφιβολία. Πάντα μ' αρέσει όταν παρουσιάζονται πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο ψέμα να πω ότι τα ξέρω όλα, δεν ξέρω τίποτα και ξέρω κάποια βασικά στοιχειώδη πραγματάκια και αυτά κυρίως λόγω γιατί τα κάνω συνέχεια ξανά και ξανά. Λοιπόν, οπότε η αμφιβολία ως αμφιβολία είναι η απαρχή και είναι ωραίο όταν δεν το κάνω εγώ να το κάνει κάποιος άλλος για μένα. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα. Οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ και μπορεί να φαίνεται περίεργο σε πολλούς ανθρώπους όταν έχει έρθει η φάση, αλλά μ' αρέσει όταν κάποιος με αμφισβητεί σε αυτό το κομμάτι και μ' αρέσει όταν μου παρουσιάζει επιχείρηματα που εγώ δεν έχω σκεφτεί. Γιατί καλώς ή κακώς το λογικό, το δικό μου και αυτό που ξέρω είναι περιορισμένο σε σχέση με. Δεν έχω την οπτική που έχουν όλοι. Οπότε είναι ωραίο να βλέπεις και να επηρεάζεσαι από διαφορετικές γνώμες, διαφορετικές απόψεις και πάντα μ' αρέσει. Πάντα μ' άρεσε η κριτική, πάντα μ' άρεσε ακόμα και τα κακά σχόλια. Γιατί πολλοί υπάρχουν που θα το πούνε. Αυτά πάντα τα απολάμβανα γιατί. Πάντα, όσο περίεργο και να είναι, δεν είναι ότι μαζοχιστής ή οτιδήποτε, αλλά πάντα έβρισκα το κλειδί για να μπορέσω να καταλάβω τι δεν ξέρω και να μπορέσω να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε. Έτσι που λέτε όμως να το ξαναγυρίσουμε, γιατί ανοίγω πολύ το τέτοιο. Ξέρεις, έχω αποκτήσει επίσημα τα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, τη συνήθεια να το ψιλομαζεύω, λίγο να το ψιλομαζεύω. Λοιπόν, περιοδικό φαινόμενο. Φαινόμενο νομίζω το λέγανε. Τα έχω όλα σχεδόν. Μου λείπουν 2-3 τευχάκια και θα ήθελα να. Αυτά. Πήγα στο χωριό προχθές και ενώ το θυμόμουν να τα φέρω, τα ξέχασα, ρε γάμο. Τα έχω σχεδόν όλα. Τα διάβαζα σαν φανατικός. Μ' άρεσαν πάρα πολύ γιατί με γοήτευε. Με γοήτευαν πάρα πολύ. Αυτό είναι που με γοητεύει σε μένα τόσο πολύ και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα. Το βασικό. Η κύρια τάκα, και όντως είναι η κύρια τάκα γιατί έτσι ξεκίνησε η φάση μου, έγινα φυσικός γιατί έλεγα ότι θέλω, αυτό ήταν το θέλω το δικό μου όταν ήμουν παιδί και όταν με ρωτούσαν κάποιος στο πανεπιστήμιο, ειδικά στα πρώτα χρόνια, γιατί έγινες φυσικός, γιατί το διάλεξες αυτό το πράγμα, γιατί θέλω, όταν ήμουν παιδί και μεγαλώνοντας, να κάνω αυτά που δεν έκαναν σε εμάς στο σχολείο. Αυτό ήταν το όνειρό μου ως παιδί, το να κάνω αυτά που δεν έκαναν σε εμάς στο σχολείο. Και πάντα είχα την ελπίδα και το όνειρο του να μπορέσω μια μέρα να μπω σε ένα σχολείο
και να κάνω στα παιδιά το μάθημα της φυσικής όπως δεν το δίδαξαν ποτέ σε εμάς όταν ήμασταν παιδιά. Και η αλήθεια είναι, μεγαλώνοντας, θα μου πεις, έγινες ιδιαιτεράς. Πού υπάρχει ελευθερία μέσα στα ιδιαίτερα για να μπορέσεις? Εκεί πληρώνεσαι για να μαθαίνεις τα παιδιά ασκήσεις συγκεκριμένα. Και εδώ θα σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν σε περιορίζει πολύ περισσότερο γιατί το σχολείο είναι πιο ελεύθερο σε αυτό το τομέα, αλλά πάντα, πάντα, πάντα έβρισκα τον τρόπο και πάντα νομίζω ότι μπορώ να βρίσκω τον τρόπο να χώνω μέσα στο κεκτημένο των ασκήσεων και σε αυτό που πρέπει να γίνει και κάποια άλλα πράγματα και κάποιες απορίες, λίγο τέτοιο. Αλλά αυτά σας τα ξαναλέω, θα γίνουν στο βίντεο που θα ασχοληθώ με τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, κάπως έτσι εγώ ξεκίνησα να διαβάζω όμως που λέτε και να ασχολούμαι με το παραφυσικό. Και τι εννοώ παραφυσικό? Το παραφυσικό έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Έχει το παραφυσικό που ασχολείται με τα φαντάσματα και με τον δρόμο. Έχει το παραφυσικό το οποίο ασχολείται με το διάστημα και με τους εξωγήινους. Γιατί στο μυαλό μας δεν υπάρχει τίποτα πιο γενικό από το παραφυσικό. Είναι πιο γενικό και από την ίδια τη φυσική και από την ίδια τη φύση. Δηλαδή, όταν κάποιος ακούει παραφυσικό, στο μυαλό του υπάρχει μια σβούρα. Και η αλήθεια είναι ότι ο κεντρικός άξονας, και διορθώστε με, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, ο κεντρικός άξονας που πάρα πολύ σκέφτονται για το φυσικό έχει να κάνει κυρίως με τη μεταθάνατο ζωή. Ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα τα μυστήρια, γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του ότι ξέρεις κάτι, ακόμα και με τους εξωγήινους, μπορεί να μην μπορώ να πάω στον Άρη τόσο εύκολα, μπορεί να μην μπορώ να πάω στο Α του Κεντάβρου τόσο εύκολα, πρέπει να περάσω 5.000 χρόνια με ταχύτητα το φωτός για να φτάσω, αλλά είναι εκεί, το βλέπω. Και αφού το βλέπω, στη συνείδησή μας, αυτή την αίσθηση έχω, ότι στη συνείδησή μας κάθεται λίγο πιο καλά. Ο θάνατος όμως είναι αυτό που δεν μπορείς να το προσεγγίσεις. Μου ξανακάνει παρόμοια, αλλά από φιλοσοφικής σκοπιάς για το θάνατο, αλλά όντας ο θάνατος είναι το κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να ακουμπήσεις, δεν μπορείς να πιάσεις, γιατί δεν μπορείς να το ζήσεις. Γιατί όταν πεθαίνεις δεν ζεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως έλεγε, καλησπέρα παιδιά, όπως έλεγε και ο Επίκουρος, και είναι από τις βαθιστικές μου αρχές, εκεί που είναι ο θάνατος δεν είμαι εγώ. Και εκεί που είμαι εγώ δεν είναι ο θάνατος. Νομίζω ότι το κλειδί για να μπορέσεις σιγά σιγά να ξεπεράσεις το φόβο του θανάτου είναι αυτό. Να ξέρεις ότι εκεί που είναι ο θάνατος δεν είμαι εγώ. Και όταν είναι ο θάνατος, εγώ δεν θα είμαι αυτό που είμαι εγώ. Οπότε τεχνικά δεν έχει και κανένα νόημα να αγχωθείς γι' αυτό. Γιατί είναι δύο πράγματα που δεν συμπίπτουν το ένα με το άλλο. Όταν έρχεται αυτός, φεύγω εγώ. Και όταν έρχομαι εγώ, φεύγει αυτός. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά νομίζω είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος για να πορευτεί σε αυτό το ατέρμονο. Λοιπόν, τέλος πάντων, που λέτε, νομίζω ότι στο παραφυσικό ο φόβος του θανάτου και το ακαθόριστο, το σαφές αυτό πράγμα, είναι αυτό που γοητεύει πιο πολύ τους ανθρώπους. Και το τι μπορεί να κρύβει αυτό το πράγμα από πίσω. Τι μπορεί να κρύβει όσον αφορά το μυστήριο, τα φαντάσματα, τους δαίμονες, τα στοιχιά, τα χίλια δυο πράγματα. Και νομίζω ότι ολόκληρη μυθολογία, ολόκληρο το folklore, όλο αυτό στηρίζεται σε όλα αυτά τα κομμάτια. Αυτά είναι πιο εντυπωμένα μέσα μας, στην ψυχοσύνθεσή μας, γιατί με αυτά μεγαλώσαν όλες οι προηγούμενες γενιές, ως παραμύθια, ως λαϊκούς μύθους, ως τα πάντα όλα μέσα στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι αυτό έχει... ευχαριστώ πάρα πολύ για το donate, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και αυτό έχει περάσει μέσα στην ψυχολογία μας στα τόσα χρόνια και στους τόσους αιώνες, και γι' αυτό όταν ακούμε το παραφυσικό, το πρώτο πράγμα νομίζω, και σας ξαναλέω, διορθώστε μου, μπορεί να το κάνω λάθος, αλλά είναι αυτό. Το συνδέομαι κυρίως το παραφυσικό και θα σας ρωτήσω τώρα προσωπικά όλους εσάς που παρακολουθείτε, είμαστε 16 άτομα, είμαστε 16 άτομα, αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ. Όταν ακούσατε παραφυσικό, τι σκεφτήκατε? Δεν σκεφτήκατε φαντάσματα, δεν σκεφτήκατε μυστήριο, δεν σκεφτήκατε κάτι σκοτεινό, κάτι λίγο πιο τέτοιο? Λοιπόν, ενώ το παραφυσικό που πρόκειται για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, το παραφυσικό που έχει να κάνει με την επιστήμη, ας πούμε το πείραμα της Φιλαδέλφια και αυτά, επειδή είναι πιο πρόσφατες μνήμες στην ιστορία του ανθρώπου, δεν έχει κάτι τόσο καλά μέσα μας. Είναι κάτι που πέρασε τον προηγούμενο αιώνα, είναι κάτι γοητευτικό, αλλά είναι κάτι που μπορεί και να γίνει. Αυτό το μπορεί και να γίνει, βλέπε Black Mirror. Ας πούμε το Black Mirror ακουμπάει πάρα πολλά στοιχεία του παραφυσικού σε αυτό το κομμάτι. Όσοι έχετε δει το Black Mirror, το Black Mirror, όπως και το Fridge πιο παλιά, όσοι είχατε δει το Fridge. Σειρές είναι τώρα αυτά. Στο Netflix υπάρχει το Black Mirror, τσεκάρετε το, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και πολύ συγκλονιστική σειρά, θα έλεγα. Δηλαδή, κάθε επεισόδιο είναι ένα ταξίδι τελείως ψυχής και μυαλού. Λοιπόν, οπότε σε φάση. Το μπορεί και να είναι, κάθεται λίγο διαφορετικά στο κεφάλι μας. Είναι γοητευτικό, αλλά δεν είναι τόσο γοητευτικό όσο το ότι δεν ξέρω τι είναι.
Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στη λούπα και έχουν μπει στη λούπα να ασχοληθούν πάρα πολύ με το θέμα του παραφυσικού, αλλά προς αυτή τη σκοπιά. Σκέφτηκα κάτι παράλληλο σύμπαν, είναι λάθος. Το παράλληλα σύμπαντα, σύμφωνα με τη θεωρία των υπερχορδών, γιατί τα έχουμε και αυτά στη φυσική, παίζει να είναι εφικτά. Και έχει εν μέρη αποδειχθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα παίζει να υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά αν το πάμε στο θέμα της φυσικής, και είναι πολύ καλή αυτή η πάσα, Μαρία, ότι για παράδειγμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έφυγε λίγο off. Σκεφτείτε το εξής. Η θεωρία των υπερχορδών λέει το εξής. Ότι είναι η γη και πάνω από τη γη, σαν. Πώς είναι οι φέτες μιας φρατζόλας, σκεφτείτε μεμβράνες. Μεμβράνες που τυλίγεται το ψωμί. Γι' αυτό λέγεται και θεωρία των μεμβράνων. Η θεωρία των υπερχορδών πάει προς τη μουσική πιο πολύ, αλλά σκεφτείτε σαν μεμβράνες. Μεμβράνες αυτές τις διάφανες. Σκέψου λοιπόν ότι έχω αυτή τη μεμβράνη. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Πάνω λοιπόν από αυτόν τον κόσμο μας, εγώ μπορεί να βάλω αυτόν τον κόσμο. Παπ, κάθεται, επικάθεται ο ένας από τον άλλον. Με βάση τα μαθηματικά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και λέγεται θεωρία των υπερχορδών και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί 100%. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των υπερχορδών, υπάρχουν τουλάχιστον 27 διαστάσεις που κάθονται μία πάνω στην άλλη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με ό,τι συνεπάγεται ο όρος διάσταση, μία διάσταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύμπαν. Μία διάσταση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα χωρίο. Δηλαδή, μπορεί να περιλαμβάνει. Νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα αυτό με το χαρτί. Μία διάσταση μπορεί να είναι αυτό το σύμπαν μας και μία διάσταση μπορεί να είναι αυτό, το μικρό κομματάκι. Είναι μικρότερη διάσταση. Μπορεί να κάθεται πάνω από αυτή τη διάσταση. Και πολλές φορές αυτές οι διαστάσεις επικαλύπτονται και έρχεται η μία μέσα στην άλλη. Βέβαια, να το περάσω τώρα στο θέμα του παραφυσικού, θα είναι χαζές θεωρίες του Κώστα, αλλά έχει πλάκα να συζητάς καμιά φορά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, ξέρεις κάτι, θα μπορούσε κάποιος να ερμηνεύσει τα φαντάσματα, τους δαίμονες, όλα αυτά, ως απλά επικάλυψη διαστάσεων που η μία διάσταση κάθεται στον άλλο και απλά βλέπεις. Τώρα εντωμεταξύ μου αρέσει γιατί ενθουσιάζομαι και επειδή αυξάνεται ο ρυθμός της φωνής μου, όταν ενθουσιάζομαι αυτό κάνω πάντα, μπορεί να γίνω λίγο δυσνόητος. Αλλά σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, δεν είναι έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είναι έτσι, αλλά σας το λέω. Αυτή τη στιγμή έχω μία διάσταση, αυτή είναι η Γη. Η Γη και οι πλανήτες γύρω και η διάσταση που ζούμε εμείς. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα είναι μια άλλη διάσταση. Πες ότι υπάρχει άλλη μια διάσταση στην οποία ζουν κάποια όντα. Διαφορετικά, ίδια με εμάς δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, όταν κάθονται αυτές οι δύο διαστάσεις μία πάνω στην άλλη, ίσως θα μπορούσε ένα αόν, αν είναι λίγο πιο εξελιγμένο, και νομίζω ότι ο εγκέφαλος μπορεί να προχωρήσει προς αυτό το επίπεδο, αλλά πες ότι ένα αόν το οποίο έχει πιο εξελιγμένο εγκέφαλο από εμάς, μπορεί να αντιληφθεί λίγο πιο εύκολα, ίσως κάποια όντα που συνυπάρχουν με αυτό στην ίδια διάσταση. Δεν σημαίνει ότι είναι φαντάσματα ή ότι. Βασικά, νομίζω ότι όντως ο όρος φάντασμα θα μπορούσε να το ερμηνεύει ως πιο καλά πάνω στο τέτοιο, στο τι είναι. Αλλά οκ, okay, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις άπειρα, υπάρχουν άπειρα πράγματα. Αλλά όταν λέμε για παράλληλα σύμπαντα και το πάμε στη φυσική καθαρά καθ' καθεαυτό, στη φυσική λοιπόν λέμε ότι τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 27 διαστάσεις οι οποίες κάθονται η μία πάνω στην άλλη. Τα μαθηματικά μας μέχρι εκεί μας έχουν φτάσει. Οπότε ναι, για να δω τι λέτε. Για μένα είναι κάτι που δεν εξηγείται. Καλησπέρα. Ναι. Για μένα μ' αρέσει η συζήτηση πάνω σε αυτό. Μ' αρέσει η συζήτηση, μ' αρέσουν όλες οι οπτικές, μπορεί και ναι και μπορεί και όχι. Λοιπόν, για να δείτε επίσης τη σειρά από το βιβλίο του Pullman, His Dark Materials, ίσως σε αυτή τη θεωρία. Α, αυτό ναι, το έχω ακουστά. Θύμιο, γεια, δεν σε χαιρέτησα πριν. Ίσως σε αυτή τη θεωρία βασίστηκε ο Stephen King για το κόνσεπτ της σειράς του Μαύρου Πύργου. Ναι, θα μπορούσες, γιατί είναι πολύ αυτό το κόνσεπτ της διαστάσης. Α πούμε, έχετε διαβάσει. Το είπα και τις προάλλες. Το κεχρυμπαρένιο τηλεσκόπιο, η τριλογία των κόσμων. Υπέροχο. Το λέει πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Το περνάει. Ίσως είναι από τα καλύτερα βιβλία που μπορεί κάποιος να συζητήσει για διαστάσεις. Στο κομμάτι το μυθιστορηματικό. Να το θέσω σωστά. Λοιπόν. Τώρα πήγε στο Strange Things. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, και εκεί. Strange Things πάλι με παράλληλες διαστάσεις. Πας πριν από το τρίτο season κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, μπορούν να υπάρχουν πολλά κόσμα. Επίσης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο μου αρέσει να το λέω χιουμοριστικά, αλλά καλησπέρα Ρίκο. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε τώρα, έτσι, θεωρητικά καθαρά, αυτή τη στιγμή βλέπετε εμένα. Εμένα, αυτή τη στιγμή λοιπόν, με βλέπετε με ένα λεπτό καθυστέρηση. Που σημαίνει ότι αυτό έγινε ένα λεπτό πριν για σας.
Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Γιατί το όλο. Μπορεί να κινείται με ταχύτητα του φωτός στα σχεδόν με ταχύτητα του φωτός τα ηλεκτρόνια μες στα σύρματα, αλλά υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν χωροχρονικοί περιορισμοί, υπάρχει lag, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτό σε εσάς, στο αυτί σας, ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα. Που σημαίνει ότι αυτό για εσάς είναι ήδη. Για μένα είναι παρελθόν. Για εσάς είναι το παρόν. Άρα ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς, ανάμεσα στην οθόνη σας. Ανάμεσα στην οθόνη σας και στη δικιά μου οθόνη υπάρχει ένας μικρός κόσμος, μια μικρή φυσαλίδα, στην οποία ο χρόνος συνυπάρχει αλλά διαφορετικά. Για σκεφτείτε το. Δηλαδή τυπικά δημιουργείς ένα μικρό χρονικό παράδοξο. Κάθε stream θα μπορούσε να είναι ένα μικρό χρονικό παράδοξο. Κάθε επικοινωνία με αγαπημένο σας θα μπορούσε να είναι ένα μικρό χρονικό παράδοξο, στο οποίο για εσάς είναι παρόν, για μένα παρελθόν. Οπότε δημιουργείς ένα μικρό bubble, ένα μικρό κόσμο στον οποίο δημιουργείται κάτι παράλληλο, κάτι διαφορετικό. Να, ένα μικρό παράλληλο σύμπαν σε θεωρητικό βαθμό. Είναι πολύ εντυπωσιακό αν το καλοσκεφτεί κάποιος. Λοιπόν, το παραφυσικό δεν σχετίζεται με την αντίληψη των αισθήσεων, κατά πόσο κάποιος αισθάνεται, ας πούμε, περισσότερο από το μέσο. Αντίληψη των αισθήσεων, καθαρά για. Ας το πάρουμε εξ αρχής, νομίζω όπως το έχουμε στο δικό μου το κεφάλι, γιατί τυπικά το δικό μου το κεφάλι ακούτε αυτή τη στιγμή. Είναι ραδιόφωνο ο Κωνσταντίνος Σάλικας αυτή τη στιγμή, στα deck. Θα παίξει την κασέτα αυτή τη στιγμή, το παραφυσικό και πώς. Λοιπόν, γίνονται φαινόμενα γύρω μας, καλώς ή κακώς, τα οποία παρατηρούνται. Για να μπορείς να τα παρατηρήσεις αυτά τα φαινόμενα, χρειάζεσαι αισθήσεις προφανώς, έτσι. Ό,τι αίσθηση και να είναι αυτή, κάθε αίσθηση παρατηρεί. Ας πούμε, με τα μάτια βλέπεις τον κεραυνό. Με το αυτί τον ακούς. Αν ήσουν τυφλός, μόνο θα τον ακούς. Θα τον άκουγες τον κεραυνό. Λοιπόν, σκέψου ότι αν ζούσες στην εποχή του Τζέκινσχαν, γιατί νομίζω υπάρχει τέτοιο σκηνικό στην ιστορία του Τζέκινσχαν, οι Μογγόλοι φοβούνταν πάρα πολύ τους κεραυνούς. Τους θεωρούσαν κακό σημάδι και όποτε. Το έχω δείξει ταινία αυτό, νομίζω έχει παίξει, αλλά νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι urban legend, αν είναι μύθος αστικός της εποχής, αλλά νομίζω έχει ακουστεί πολύ, έχει λυπηχθεί. Αλλά ας το πούμε σε κάποιους λαούς ίσχυε. Ας πούμε ότι είναι οι Μογγόλοι, ρε παιδί μου. Μένα θα με εντυπωσίαζε να ήταν οι Μογγόλοι αυτό και νομίζω ότι θα μπορούσε. Αν κάποιος ξέρει ακριβώς, ας μας ενημερώσει αυτό. Αλλά σκεφτείτε τώρα, σε εκείνη την εποχή, κάποιοι φοβούνταν τους κεραυνούς. Που κάθε φορά που έπεφτε κεραυνός μαζευόταν μέσα γιατί φοβόταν την οργή των θεών. Αυτό που για σένα και για μένα σήμερα είναι μια εκένωση φορτίων ανάμεσα σε ένα τεράστιο πυκνωτή που λέγεται γη, γιατί τα σύννεφα λειτουργούν όπως οι πυκνωτές στην τηλεόρασή σας. Η τηλεόραση, η οθόνη, οτιδήποτε έχει μέσα ηλεκτρονικά λειτουργεί με πυκνωτές. Πυκνωτές είναι δύο μεταλλικά φύλλα, είναι αυτά τα βαρελάκια, τα μικρά τα βαρελάκια που βλέπετε στη τηλεόρασή σας. Έτσι είναι και η γη. Η γη είναι η γη, το χώμα, τα σύννεφα. Ανάμεσα σε αυτή έχουμε θετικό και αρνητικό φορτίο. Το μάθαμε στο σχολείο αυτό. Οπότε γίνεται κένωση και το φορτίο από τα σύννεφα σκάει με τη μορφή κεραυνού κάτω. Οπότε τυπικά δεν έχουμε τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω από μια ανταλλαγή φορτίων η οποία συμβαίνει ούτως ή άλλως παντού. Λοιπόν, ακόμα και ανάμεσα στα χέρια μου, άμα τα τρίψω και πιάσω ένα μεταλλικό κάτι, θα έχω κένωση φορτίων. Βασικά, όχι τόσο. Χρειάζομαι ένα μάλινο για να μεταφέρω φορτία από το μαλλί στα χέρια, αλλά πέρα από αυτό. Αυτά είναι φυσική γάμα γυμνασίου εντωμεταξύ. Παραφυσικό και μεταφυσικό. Ναι. Το μεταφυσικό νομίζω, σε αυτό που λες Ελένη, πέρα από το τέτοιο, είναι ότι έχει να ασχοληθεί με το τι γίνεται πέρα από τη φυσική. Η φυσική ως φυσική, αν μπορώ να το θέσω σωστά, και αυτό είναι. Είναι η παρατήρηση και η ερμηνεία αυτών που βλέπουμε, αυτών που υπάρχουν εκεί έξω. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή ερμηνεύσαμε με επιστήμη, με παρατηρήσεις, με το πείραμα, γιατί το πείραμα είναι στη φυσική, το α και το ω. Ερμηνεύσαμε κάτι που ισχύει. Στο μεταφυσικό, βασικά, εντάξει, αυτό πάντα τον μπερδεύω. Μεταφυσικό και παραφυσικό είναι σε φάση στην ορολογία, πάντα τον μπερδεύω. Νομίζω, χωρίς να είμαι απόλυτος, ότι το μεταφυσικό έχει να κάνει με αυτό που μπορεί να ερμηνευτεί με το θέμα της φυσικής, αλλά δεν έχει ερμηνευτεί ακόμη. Το παραφυσικό νομίζω έχει να κάνει με κάτι που είναι τελείως διαφορετικό με τους νόμους της φυσικής. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται με βάση τους νόμους της φυσικής. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να υπάρχει, όπως είπες και πιο πριν που έγραψες, ρε παιδί μου, για την αντίληψη των αισθήσεων. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, έτσι όπως έρχεται στο μυαλό μου. Ας πούμε, βλέπουμε το όραμα ενός φαγίου. Έχει τύχει σε πάρα πολύ κόσμο να βλέπουν Άγιους. Ωραία. Σύμφωνα με την.
Σύμφωνα με τη φυσική, τη φύση τη διέπει ένας βασικός κανόνας. Ο βασικός κανόνας που διέπει τη φύση είναι ότι τίποτα δεν δημιουργείται από το μηδέν. Δεν μπορεί στη φύση να δημιουργηθεί ύλη ή οτιδήποτε από το μηδέν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ εδώ τώρα να αρχίσω να δημιουργώ πλανήτες ή πράγματα από το πουθενά. Πρέπει να δώσω ενέργεια και αυτή την ενέργεια να τη μετασχηματίσω. Η φύση είναι καλή σε αυτό το πράγμα, στο να τα μετασχηματίζει. Οπότε την ενέργεια που θα δώσω θα πρέπει να τη μετασχηματίσω και να δημιουργήσω κάτι άλλο. Το πιο απλό παράδειγμα είναι να πάρω ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο είναι χαρτί, ρε παιδί μου, ένα απλό χαρτί που σκουπιζόμαστε. Και αυτό εδώ το πράγμα που έχει μέσα τη δική του χημική ενέργεια, την ενέργεια των δεσμών του, οτιδήποτε των ατόμων του, ρε παιδί μου, να το κόψω και ένα μέρος από τη φλόγα θα πάει στο περιβάλλον. Οπότε η θερμότητα από αυτό το χαρτί θα φύγει στο περιβάλλον και θα μείνει στο χέρι μου στάχτη και θερμότητα ζέστη που θα πάρουμε. Λοιπόν, ζέστη, θερμότητα τέλος πάντων, ναι. Όμως τι έκανα, με τους ιούς, έκανα στην ουσία πήρα ένα κομμάτι και του άλλαξα τη μορφή της ενέργειας. Δεν μπορώ όμως να δημιουργήσω από το πουθενά κάτι. Το παραφυσικό νομίζω ασχολείται και διορθώστε με, ξαναλέω σε αυτό πρώτο μπλεκ λάζ, γιατί πάντα τους μπερδεύω αυτούς τους όρους. Πρέπει να ασχολείται περισσότερο με το πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται φυσικά και πράγματα τα οποία δεν έχουν φυσική βάση. Η κατάσταση του θανάτου, ας πούμε, ανήκει στο μεταφυσικό. Αφού δεν μπορεί να ερμηνευτεί από τη φυσική, τι είναι? Είναι ένα φιλοσοφικό κυρίως ερώτημα. Λοιπόν, ας σου πω, πάτε σε αυτό το θέμα του θανάτου. Ναι, σε όλο λίγο να το ξαναπιάσω λίγο, μήπως δεν το είδα καλά. Αυτό δεν πρέπει να αρνηθεί, η φυσική είναι ένα φιλοσοφικό. Ναι, γι' αυτό και έχει πιάσει πάρα πολλούς φυσικούς. Ας πούμε, όπως λέγαμε τις προάλλες και για τον Λαντίνι, όπως λέγαμε για τον Καμί, όπως λέγαμε στους ήρωες του Ντοστογεύσκη, όπως λέγαμε σε πάρα πολλά στη φιλοσοφία. Το ερώτημα, το θεμελιώδες ερώτημα του θανάτου έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Αν το πάμε από καθαρά θέμα φυσικής, ο θάνατος τι είναι? Ο θάνατος είναι νέκρωση της ύλης, αποσύνθεση. Τυπικά έχουμε εμένα που αυτή τη στιγμή το σώμα μου αποτελείται από άτομα. Αποτελείται από ύλη η οποία συνδέεται μεταξύ της και δημιουργεί εμένα. Έχω μέσα τα όργανα μου που είναι ο εγκέφαλος που δίνει εντολή στα χέρια μου, οτιδήποτε. Τώρα, το αν υπάρχει ψυχή ή όχι, δεν ξέρω αν θα θέλω να το καλύψω αυτή τη στιγμή, γιατί το θέμα της ψυχής είναι πολύ ωραίο φιλοσοφικό ερώτημα. Είμαι κάπου ανάμεσα στα δύο. Στην παρούσα φάση της ζωής μου είναι ανάμεσα στα δύο. Και ναι και όχι. Αλλά όταν εγώ πεθάνω, για παράδειγμα, από θέμα φυσικής, όπως και οτιδήποτε πεθάνει, αποσυντίθεται. Οπότε επιστρέφουν τα άτομα, γιατί η ύλη σου επιστρέφει στο περιβάλλον. Και το θέμα είναι ότι στο περιβάλλον επιστρέφεις με τη μορφή οργανικής ύλης. Λίπασμα τυπικά για τα δέντρα ή οτιδήποτε. Είναι αυτή η αποσύνθεση, ρε παιδί μου. Το παίρνουν το χώμα. Τυπικά το χώμα είναι το θέμα που το απορροφά το περισσότερο. Εκτός και άμα σε κάψουν, οπότε γίνεται θερμότητα. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν σε καίνε, η ύλη σου γίνεται θερμότητα. Βέβαια χάνεται. Ενώ αν σε π.χ. σε θάψουν, για παράδειγμα, γίνεσαι τουλάχιστον κάτι θεραπευτικό για κάτι άλλο. Λοιπόν, και είναι το σύστημα. Αυτό το έκανα παράδειγμα στα παιδιά. Κάθε φορά όταν ξεκινάω να κάνω για το έργο, το ξεκινάω ως εξής. Τους δίνω το παράδειγμα με τη μαλλιά. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μια μηλιά. Τώρα αυτό το κάνω στην πρώτη λυκείου κάθε φορά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια μηλιά. Και στη μηλιά υπάρχει ένα μήλο. Όταν το μήλο, καταρχάς, η μηλιά ρουφάει από το χώμα θρεπτικά συστατικά, ρουφάει ενέργεια από τον ήλιο και συνδυάζει μέσω της φωτοσύνθεσης τα θρεπτικά συστατικά του χώματος με τον ήλιο. Ένα κομμάτι λοιπόν από τον ήλιο, από την ενέργεια του ήλιου, και ένα κομμάτι από την ενέργεια του χώματος, θρεπτικά συστατικά, περνάνε μέσα στο μήλο. Το μήλο κάποια στιγμή πέφτει. Πέφτει το μήλο, κατεβαίνει κάτω. Το τρώει ένα σκουλίκι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το σκουλίκι παίρνει ένα κομμάτι μέσα του από την ενέργεια και τη χρησιμοποιεί. Ένα κομμάτι το αποθηκεύει μέσα του και να το χρησιμοποιεί. Ένα κομμάτι λοιπόν της μηλιάς, που είναι ένα κομμάτι από τον ήλιο κτλ., πώς ήταν ντύλι-ντύλι το τραγουδάκι, λοιπόν, το ρουφάει το σκουλίκι. Άρα το σκουλίκι μέσα του εκείνη τη στιγμή έχει ένα κομμάτι από το φυσικό του περιβάλλον. Αμέσως, άρα τι έγινε, η ενέργεια πέρασε από τον ήλιο στο δέντρο, στη μηλιά, στο σκουλίκι. Έρχεται μια κότα. Η κότα τρώει το σκουλίκι. Άρα η ενέργεια πέρασε από το σκουλίκι στην κότα. Και η κότα κουβαλάει και την ενέργεια του σκουλικιού, κουβαλάει και την ενέργεια της μηλιάς, κουβαλάει και ένα κομμάτι από την ενέργεια του μήλου και του γύρω-γύρω. Η κότα όμως έτυχε να μεγαλώνει στο μιμίκο. Εκεί σε αυτή τη φάρμα εκτροφής του μιμίκου. Οπότε
έπρεπε να τη φτιάξουν, ρε παιδί μου, για τα Χριστούγεννα στο δείπνο. Οπότε ένα κομμάτι αυτής της κότας πέρασε και σε εμάς. Και έτσι λοιπόν, μέσα μας κουβαλάμε ένα κομμάτι της ενέργειας, το οποίο έχει μετουσιωθεί. Η ενέργεια πάντα αλλάζει μορφές. Είναι στο δικό μου το κεφάλι, ως φυσικός, πάντα η ενέργεια είναι σαν τον ωκεανό και τα παγάκια. Η ύλη και το μη υλικό. Τυπικά η ύλη τι είναι? Η ύλη, ως ύλη, είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Εγώ, εσείς, όλοι μας, αυτό εδώ, το ποντίκι, το κινητό, οτιδήποτε έχουμε δίπλα μας, είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Όταν εγώ καταστρέψω τη δομή του, από ύλη γίνεται άλλο. Λοιπόν, έτσι ένα κομμάτι της ενέργειας περνάει και μέσα σε εμάς. Και όταν έρθει η ώρα, χτύπα ξύλο και αποδημήσουμε εισκύρων, κάποιος θα μας βάλει σαν επιθυμία κάτω από τη μηλιά. Και έτσι εμείς, ένα κομμάτι από το δικό μας κύκλο, το ξαναδίνουμε στη μηλιά. Οπότε τεχνικά το σύμπαν στο οποίο ζούμε είναι ένα κλειστό σύστημα. Ένα κλειστό σύστημα που ανανεώνει και αναμειγνύει ενέργειες. Ενέργειες οι οποίες τις περνάει από τον ένα οργανισμό στον άλλον, αλλάζει τη μορφή. Ας πούμε, έχεις το αυτοκίνητο. Του βάζεις πετρέλαιο. Το πετρέλαιο πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια ήταν πλανκτόν, ζωοπλανκτόν και φυτοπλανκτόν. Ζούσε σε αυτόν τον κόσμο. Ανέπνεε, υπήρχε, περπατούσε. Σήμερα είναι μέσα στο ντεπόζιτο. Το ντεπόζιτο μέσα στον κινητήρα γίνεται εκρήξεις, γίνεται θερμότητα. Η θερμότητα κουνάει τα πιστόνια πάνω κάτω. Τα πιστόνια δίνουν κίνηση στα έμβολα και στον άξονα του αυτοκινήτου. Και ξαφνικά ο Κώστας παίρνει το αυτοκίνητό του και πάει από το χωριό του στη δουλειά ή οπουδήποτε. Οπότε τεχνικά, ρεαλιστικά πάντα, είναι μια ανακύκλωση, ο θάνατος, μια τεχνική ανακύκλωση στην οποία η οργανική ύλη γίνεται ανόργανη, περνάει στο περιβάλλον και ανανεώνεται. Είναι ένας κύκλος. Είναι μια ανακύκλωση φτιαγμένη από το ίδιο το περιβάλλον. Σε θεωρητικό βαθμό, επειδή ο άνθρωπος έχει εσωτερικές αναζητήσεις πάρα πολύ, νομίζω το έχω ανοίξει πάρα πολύ, sorry να σας κουράζω, μπορείς να το πιάσεις από παντού. Εμένα πάντα με δελέαζε, σας το ξαναλέω, η άποψη του επίκουρου. Για μένα, για κάποιο λόγο, μέσα μου τη θεωρώ πάρα πολύ τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ απλοϊκή. Θα μου πεις, μα είναι έτσι? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πάει ακόμα εκεί. Και άμα πάω δεν θα μπορέσω να σας... δεν θα είμαι εκεί άμα πάω, αλλά πέρα από αυτό. Οπότε, για μένα... το εκεί που είναι ο θάνατος δεν είμαι εγώ και εκεί που είμαι εγώ δεν είναι ο θάνατος είναι το πιο απλοϊκό πράγμα που θα μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος για να είναι ήρεμος με αυτό το κομμάτι της ζωής του. Γιατί ο φόβος του θανάτου, και εδώ πάμε στον αγαπημένο, εντωμεταξύ παραφυσικό, αλλά το πάμε σε πιο φιλοσοφικά τέτοια και μου αρέσει αυτό. Πάμε στον αγαπημένο Irving Yalom, που είναι ο κήπος του Επίκουρου, και σε όλα τα έργα του Yalom που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Το θέμα του θανάτου, ρε παιδί μου, τρομάζει πάρα πολύ κόσμο, φοβίζει πάρα πολύ κόσμο. Έχει επηρεάσει τη λογοτεχνία, έχει επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Άνθρωποι χάνουν τον ύπνο και συνήθως αυτό τι γίνεται. Όλους μας, καθώς μεγαλώνουμε, μας πιάνει ο φόβος. Μετά τα 30, μετά τα 40, μετά τα 50, όσο πιο προς το τέλος πάμε, όπως έχουμε στο μυαλό μας, αυτός ο φόβος έρχεται. Και εκεί ξαφνικά, όσο μεγαλώνουμε, ίσως, ανάλογα με το πώς κάθεται και μέσα μας, αρχίζουμε και δημιουργούμε και φόβους. Δημιουργούμε προσδοκίες, δημιουργούμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έχει να κάνει, στο κομμάτι αυτό του παραφυσικού, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς είμαστε μέσα μας και πόσο έχει κάτσει με εμάς. Γι' αυτό και άνθρωποι που πειράζονται πάρα πολύ από φαντάσματα, από οτιδήποτε, ίσως. Ίσως και λέω ίσως, να μην έχει κάτσει πολύ καλά μέσα το κομμάτι του θέματος. Έχουν προσδοκίες, έχουν φόβους. Γιατί μέσα των φαντασμάτων, μέσα όλου αυτού του παραφυσικού πράγματος που δεν ξέρεις τι, πώς και γιατί, δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα που προβάλλονται. Ένας κύκλος στη ζωή, ωστόσο, τη μεταφυσική, επειδή απαντάει σε υπαρξιακά ζητήματα, όπως είναι και ο θάνατος, όπως είναι και η τύχη, την ανέφερα. Ναι, εν τω μεταξύ η αλήθεια είναι και είναι πολύ καλή παρατήρηση αυτή. Δεν το είχα κάτσει να το σκεφτώ τόσο πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι για το πώς συνδέεται η παραφυσική και η μεταφυσική. Αλλά χωράει τόσο πολύ συζήτηση, είναι τόσο όμορφο και μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου επισημαίνετε πράγματα τα οποία εγώ τα προσωπικά μπορεί να μην τα έχω σκεφτεί, να μην τα έχω αναρωτηθεί πάρα πολύ. Εμένα στο δικό μου μυαλό πάντα ήταν λίγο πιο. Πώς να το θέσω, λίγο πιο. Πιο ενθουσιώδη κάποια πράγματα. Δηλαδή, έλεγε ότι ως παιδί ο θάνατος δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όταν είσαι και παιδί δεν σε ενδιαφέρει κιόλας αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό που με συνέρπαζε πάρα πολύ ήταν το μυστήριο.
και όχι το μυστήριο του θανάτου. Γι' αυτό για μένα, στο δικό μου κεφάλι, η παραφυσική, η μεταφυσική, οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, ήταν το άγνωστο. Ήταν οι πλανήτες που δεν έχουμε εξερευνήσει. Ήταν οι εξωγήινοι που δεν έχουμε συναντήσει. Ήταν η τεχνολογία που μπορούμε να έχουμε και δεν έχουμε. Ή έχουμε και δεν έχουμε και δεν μας τη λένε. Είναι, για παράδειγμα, αυτό που λέγανε για τους αρχαίους. Οι αρχαίοι είχαν την προτεχνολογία των θεών. Είναι εντυπωσιακό. Έχει πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ και είναι ντοκιμαντέρ, σωστά ντοκιμαντέρ, τα οποία λένε τι είχαμε φτιάξει όντως και δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που διαβάζετε σε βιβλία, σε παραφυσικά και γεγέ. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην εποχή του Αρχιμίδη, εκείνα τα χρόνια Ήρωνας Αρχιμίδης, το 250 π.Χ. μέχρι το 150-200 μετά Χριστού, και είναι τα ωραία 400 χρόνια, ήταν η φάση που από τη θεωρία είχαμε περάσει στην πρακτικότητα. Και γινόταν τα πρώτα πειράματα, γινόταν η πρώτη εφαρμογή που οι πρώτοι αρχαίοι Έλληνες της εποχής του Περικλή συνέλαβαν, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, συνέλαβαν, ο Αριστοτέλης είναι πιο μετά, στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά καταλαβαίνετε πως είναι σε φάση, συνέλαβαν ως θεωρητικό. Και η επαφή με τους Ρωμαίους, ρε παιδί μου, γιατί κυρίως νομίζω η επαφή με τους Ρωμαίους είναι που τα άλλαξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί οι Ρωμαίοι ήταν πιο πρακτικοί από τους Έλληνες, οι Έλληνες ήταν πιο θεωρητικοί. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή τα πειράματα του Ήρωνα, τα πειράματα που έκανε ο Αρχιμίδης, το πώς μπόρεσε, ο Ερατοσθένης δεν ήτανε, που ο Ερατοσθένης μέτρησε τη γη, διάμετρο της γης με πολύ μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας δύο πηγάδια και τη σκιά του ήλιου. Δηλαδή είναι πράγματα ασύλληπτα, τα οποία είναι υπέρ ο μηχανισμός των αντικειθήρων και είχα την τιμή και τη χαρά να την παρακολουθήσω από το μεγάλο δάσκαλο, το Σιραδάκι, όσοι είστε στο Απιθύτα το ξέρετε. Καλά να είναι εκεί που είναι και αυτός πραγματικά. Ίσως από τους πιο μεγάλους καθηγητές που πέρασαν από το φυσικό, είναι ο άνθρωπος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να μελετήσει το μηχανισμό των αντικειθήρων και πραγματικά θυμάμαι πόσο πολύ με είχε εντυπωσιάσει και πραγματικά από, με όρους φυσικής, καμιά σχέση με παπαριές που διαβάζουμε και sorry χρησιμοποιώ τον όρο παπαριές, αλλά ίσως το πιτόγυρο, το τζατζίκι παρεμπιπτόντως, είναι από τα αρχαία χρόνια γνωστό. Άρα κάτι είχαμε κάνει τότε. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, νομίζω είναι από τις πιο αρχαίες συνταγές το τζατζίκι. Το αφήνω εδώ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το τζατζίκι όντως είναι από τις πιο αρχαίες συνταγές που υπάρχουν. Τέλος πάντων, οπότε είχα την ευτυχία να παρακολουθήσω από κοντά και να δω ότι αυτά που σε κάποια βιβλία. Α, σας πω να συνεχίσω, γιατί έχω και βιβλία που δεν σας τα έχω δείξει. Ένα από τα κορυφαία, το πρώτο πράγμα που αγόρασα ποτέ πάνω στο αντικείμενο ήταν αυτό εδώ το πράγμα. Δεν το συνιστώ να τα αγοράσετε. Αυτά από εδώ και πέρα δεν σας τα συνιστώ τα περισσότερα. Αλλά είναι από τα πράγματα που είχα αγοράσει όταν ήμουν ένα παιδί. Συγκεκριμένα το γράφω ημερομηνία. Το 2002 ο Κωνσταντίνος Σάλιακας είχε αγοράσει αυτό εδώ το πράγμα. Πρώτη ηλικία ήμουν τότε και λέει ενιγματικές κατασκευές σε διάφορα μέρη του κόσμου όπως το Stonehenge, οι πυραμίδες, τα κεφάλια στο νησί του Πάσχα, το Yeti, το Loch Ness, το πρόσωπο του Άρη, το πείραμα της Φιλαδέλφια. Ήταν αυτά τα ωραία. Κάπως έτσι το μυστήριο σε μένα είχε. Με εντυπωσίαζε. Έλεγα και λες, ρε, μήπως και. Αυτό το μήπως και. Αυτό ήταν που με είχε κάνει να κάτσω και να ασχοληθώ με όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι, και θα σας το κρύβω, νομίζω το έχω ξαναφέρει κάποια στιγμή στο παρελθόν αυτό το πράγμα, ότι όταν ήμουν στην πρώτη ηλικία, τότε στο 2002-2003, είχα επηρεαστεί πάρα πολύ. Ποια είναι, Εντάξει, δεν τα πατάω τώρα γιατί θα καθυστερεί, θα κάνει lag το τέτοιο, αλλά θα τα δω μετά όλα αυτά. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί, είχα επηρεαστεί τόσο πολύ γιατί μαγευόμουν. Γι' αυτό και νομίζω και είναι, νομίζω μπορώ να συνδέσω πάρα πολύ και το πόσο ενθουσιάζομαι με τα παραμύθια, με τους μύθους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η αγάπη για το ωραίο, το άγνωστο, το περιπετειώδες, το όμορφο, αυτό είναι το πράγμα που με ενθουσίαζε όταν ήμουν παιδί. Και βλέπετε, επηρεαζόμουν πάρα πολύ. Επηρεαζόμουν πάρα πολύ από αυτά εδώ όλα. Τι είναι το Loch Ness, τι είναι το Stonehenge. Έλεγε ότι ρίξαμε πυράβλους στη Σελήνη και η Σελήνη δονούνταν σαν να είναι κουδούνα, καμπάνα, τι ήτανε. Λοιπόν, και μη είχε δει τότε, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναφέρω αυτό, αλλά πιο πολύ μπορεί να μην το έχετε πάρει πρέφα. Ήταν τότε ο καθηγητής της φυσικής μου, καλή του ώρα να είναι πραγματικά εκεί που είναι, και τον ρωτούσα. Είχα αυτό το κλασικό που συμβαίνει σε πολλούς. Αν δείτε στα πανεπιστήμια, στο φυσικό για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί τυπάδες που έρχονται και ζητάνε να μιλήσουν με καθηγητές για να τους δείξουν τις θεωρίες τους, να τους ρωτήσουν. Έχει τύχει πολλές φορές
σε διοργανώσεις που έχουμε κάνει από εκδηλώσεις και ωραία πράγματα, να έρθει ο άλλος και πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει, ρε, είναι αυτά αλήθεια, τι λένε. Δε, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει κάποιος άκυρος, ένα φυσικό, όχι, αλλά μ' άρεσε τον Gurren Lagann Tekken Toppa. Δεν ξέρω αν μετράει. Όσοι έχετε δει τον Gurren Lagann Tekken Toppa, top. Λοιπόν, άνιμη είναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν ήμουν παιδί, λοιπόν, και όταν λέω παιδί, το μυαλό μου ήμουν τότε 14-15 χρονών. Με είχε μαγέψει όλο αυτό το πράγμα. Έλεγα μήπως και. Μπορώ να πω ότι σε ένα βαθμό όταν ήμουν τότε παιδί, είχα αρχίσει να τα πιστεύω πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Και έκανα αυτό που κάνουν όλοι όταν βρουν ένα φυσικό, μόλις βρουν την ευκαιρία. Θα τον ρωτήσουν και θα του πούνε, ισχύει αυτό, αν πάει στη σελήνη, σε οτιδήποτε. Και εγώ, σαν χαζό παιδί που ήμουν τότε, είχα πολύ καλή επαφή και πολύ καλή επικοινωνία με τον καθηγητή μου της φυσικής, τον κύριο Γιοπετρίτη. Ελπίζω κάποια μέρα να το βλέπει αυτό το live. Χαιρετίσματα πάρα πολλά. Είναι τώρα στο Πήλιο, στη Ζαγορά. Ένας από τους λόγους που θέλω να πάω στη Ζαγορά είναι αυτός, να τον ξαναπισκεφτώ μετά από χρόνια. Λοιπόν, πραγματικά ελπίζω να είναι καλά και να μπορεί μια μέρα να τα ξαναπούμε. Θα το κυνηγήσω τώρα που θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάνοντάς το αυτά τα ωραία, γιατί εγώ τα διάβαζα από εδώ και πήγαινα στο σχολείο, πέρα από όλα τα άλλα, και ρωτούσα. Και με έβλεπε, ρε παιδί μου, γιατί ως παιδί είχα πάρα πολλές ανησυχίες. Είχα πολλά πράγματα μες στο κεφάλι μου. Ήμουν από τα παιδιά που ήμουν λίγο ανήσυχο, αλλά από άλλη πλευρά ανήσυχο. Δεν ήμουν ανήσυχο γιατί δεν μπορούσα να κάτσω, γιατί ήθελα να αθληθώ ή οτιδήποτε. Οι δικές μου ανησυχίες ήταν λίγο πιο άλλου τύπου, ρε παιδί μου. Και μου λέει το εξής. Καθόμαστε, ρε παιδί μου. Τον ρωτάω στο διάλειμμα, ενώ με ξύπνησε στο διάλειμμα, αντί να πάει να παίξει, ρωτούσε για ενέργειες βρυλ και για διαστημόπλια και αν μπορούμε να φτιάξουμε συσκευές αντιβαρύτητας, αν είναι εφικτό να ανοίξουμε πόρταλες και να ταξιδέψουμε από το ένα μέρος στο άλλο. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι με επηρέασε πάρα πολύ. Και μου λέει, ξέρεις, είχε πάντα ένα πολύ φιλικό, ένα πάρα πολύ φιλικό και ωραίο τρόπο. Δεν ειρωνευότανε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι όντως από τους ανθρώπους που με έχει επηρεάσει και διάλεξα εκεί αυτό το μονοπάτι. Γενικά το ότι έγινε καθηγητής είναι ένα mix grill πολλών πραγμάτων. Αλλά ένα από αυτά είναι και αυτό, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μου είχε πει χωρίς να με ειρωνευτεί, χωρίς να με κοροϊδέψει, χωρίς να μου πει, ξέρεις τι μαλακίες είναι αυτά που διαβάζεις, ξύπνα λίγο. Λέει, ξέρεις κάτι. Ωραία είναι όλα αυτά που διαβάζεις. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και εγώ όταν ήμουν σαν και σένα, και εγώ τα διάβαζα. Και μπορώ να πω ότι και ένας από τους λόγους που πήγα στο φυσικό ήταν για να δω αν όλα είναι αυτά αλήθεια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά τα λόγια τώρα. Και μου λέει, μάθε. Και είναι από τα λόγια πραγματικά που με άλλαξαν πάρα πολύ. Μου λέει, μάθε να κρατάς πισινές. Μάθες όλα αυτά, να μην καβαλάς το καλάμι του ενθουσιασμού όσον αφορά τη γνώση που νομίζεις ότι μπορείς να πάρεις ή που σου κρύβουν ή οτιδήποτε και στην κρατάνε κρυφή γιατί έχουν σκοπούς ή συμφέροντα ή οτιδήποτε. Μην το καβαλάς αυτό το καλάμι, μου λέει, σε φάση. Μάθε να κρατάς πισινές. Και ό,τι και να διαβάζεις, ό,τι και να βλέπεις, ό,τι και να έρχεται, είτε είναι θετικό, οτιδήποτε, ακόμα και αυτά που είναι, μάθε να τα σκέφτεσαι, ψάξ' το. Δηλαδή, μην ακούς ό,τι είναι να ακούσεις και απλά το καταπίνεις αμάστητο, ρε παιδί μου, σε φάση. Κράτα πισινές, μάθε να κρατάς πισινές. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα λόγια, ρε παιδί μου, που είπε εκείνος ο καθηγητής τότε σε μένα, καλή τώρα, με επηρεάσαν πάρα πολύ. Με έκαναν πάρα πολύ να αρχίσω να το σκέφτομαι λίγο πιο σοβαρά. Και να λέω, ρε, εσύ μήπως και είναι βλακίες, μήπως είναι πράγματα τα οποία δεν. Δηλαδή, έτυχε τότε εκείνα τα χρόνια να διαβάσω πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ειδικά στο φαινόμενο Strange, Avaton, εσωτερικά. Θυμάμαι, είχε το πρώτο site που μπήκα στη ζωή μου, στο ίντερνετ. Και το λέω και δεν ντρέπομαι να το πω. Το πρώτο site που μπήκα στη ζωή μου τότε το 2002 ήταν το εσωτερικα.gr. Δηλαδή το πρώτο site που πάτησα με το που έκανα σε υπολογιστή και κατάλαβα τι είναι το ίντερνετ ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, μετά από αυτή την κουβέντα που είχαμε, η αλήθεια είναι ότι χωρίς πολλά πολλά κατάφερε να το κάτσει πολύ ωραία μέσα στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κώστας από τότε άρχισε να είναι λίγο πιο αναλυτικός. Δηλαδή μου βγήκε λίγο να είμαι πιο, ξέρεις,
αυτή τη συμβουλή την κράτησα πάρα πολύ βαθιά μέσα μου. Δηλαδή την έκανα δικιά μου, ρε παιδί μου. Και άρχισα να το σκέφτομαι. Ωραία όλα αυτά που διαβάζω. Είναι αλήθεια. Και άρχισα να παρατηρώ. Τότε ήταν και η πρώτη φορά. Πάντα ήμουν παρατηρητικός εκφύσεως, αλλά άρχισα να παρατηρώ όλα αυτά τα άρθρα. Ας πούμε, είχε τύχει. Πολύ ωραίο βιβλίο, αλλά είναι πάρα πολύ. Ο Νίκος Λατέσλα, ο προφήτης του 21ου αιώνα. Πολύ πιο ωραίο είναι αυτό. Είναι λίγο πιο αντικειμενικό, αλλά και πάλι όχι τόσο. Οι εφευρέσεις μου. Άλλος γαμάτος ο Τέσλα. Αυτά που έκανε ήταν τρομερά. Αλλά. Ξέρεις, ήταν σε φάση, άρχισα να παρατηρώ. Και ποιο είναι το θέμα με όλα αυτά. Είτε είναι για παραφυσικό, είτε είναι για φυσικό, είτε είναι για οτιδήποτε. Επαναλαμβάνονται όλα. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη φυσική. Με τη εσωτερικά Insomnia Forum.gr. Ισχύει. Το εσωτερικά.gr ήταν πραγματικά, σου λέω. Πραγματικά ήταν από τα site τα οποία ήταν το πρώτο που πάτσα. Έκατσα σε υπολογιστή στη βιβλιοθήκη στην πρώτη Λυκείου που βρήκα ίντερνετ. Πρώτη φορά ζωή μου εκεί είδα ίντερνετ, στη βιβλιοθήκη του Λυκείου. Και κάθομαι και η πρώτη τάκ, τάκ, τάκ πατάω κουμπί, ούτε καν ήξερα να πατάω, χρησιμοποιώ πληκτρολόγιο. Ήταν εσωτερικά.gr με dial-up. Σκεφτείτε εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν. Τι χρόνια και το 2002. Λοιπόν. Καλησπέρα, νέκρο. Και. Σας ξαναλέω, με όλα αυτά, είτε είναι εξωγήινοι, είτε είναι λυκάνθρωποι, είτε είναι βαμπύρ, είτε είναι τα πάντα όλα, είτε είναι οτιδήποτε, θα παρατηρήσετε, και ήταν από τα πράγματα που σκέφτηκα και παρατηρήσα μόνος μου τι γίνονται, ότι επαναλαμβάνονται. Όλα επαναλαμβάνονται συνέχεια. Δηλαδή, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Μετά από ένα σημείο, άρχισα να βλέπω ότι σε όλα αυτά που διάβαζα, γιατί όταν παρακολουθείς, ας πούμε, ένα περιοδικό, όπως είναι το εσωτερικό, το ποιο ήτανε, το ήχο, καλά, το ήχο ήταν αλλού, όταν λέμε αλλού, αλλού, το Άβατον, το φαινόμενο, το φαινόμενο μου άρεσε πιο πολύ γιατί ήταν πιο απλοϊκό, το Σαμαράκης νομίζω έγραφε τότε που τον είχε ο Χαρδαβέλας, αν θυμάσαι το Χαρδαβέλα, ο Σαμαράκης, ο Αντώνης Σαμαράκης, πώς λεγότανε, αυτός νομίζω έγραφε στο φαινόμενο. Λοιπόν. Και άρχισα βλέποντας ότι ξέρεις κάτι. Ρε εσύ, αυτή την ιστορία, πριν από 2-3-5 μήνες, την είδα λίγο αλλιώς. Είναι η ίδια ιστορία, λέει το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικά λόγια. Και βλέπω μετά από λίγο μια άλλη ιστορία. Χαρδαβέλα, οι πύλες στον εξήγητο, το πρώτο χρόνο, ειδικά, το πρώτο χρόνο ήμουνα κολλημένος κάθε Παρασκευή, έπαιζε. Τρίτο μάτι, το focus, όχι. Το focus ήταν επιστημονικό. Το focus δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά. Focus. Focus, science. Focus, το science. Το popular science. Και άλλο ένα που έχω. Αυτά ήταν επιστημονικά. Δεν έχουν καμιά σχέση με όλα αυτά. Το focus βγάλει το έξω. Το focus το κρατάμε εκτός. Το focus δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Και θα σας κάνω ένα επεισόδιο μόνο με αυτά κάποια στιγμή. Τα επιστημονικά περιοδικά που διαβάζαμε κάποτε μικρή. Λοιπόν, ο Χαρδαβέλας που λέτε, το είχε πάει πολύ μακριά. Η αλήθεια είναι τότε, επίσης, και εμένα μ' άρεσε φανατικά, όπως λέει και η Ελένη από κάτω, σε φάση, ήμουν και εγώ κολλημένος και έβλεπα, παρακολουθούσα. Μ' άρεσε τόσο, ειδικά αυτό που είχε κάνει για τα Indigo παιδιά. Εγώ το είχα λατρέψει. Αυτό έγινε λίγο πιο μετά όμως, λίγο πιο μεγάλος. Αλλά ξέρεις πάντα μετά το Χαρδαβέλα. Ενώ μ' άρεσε γιατί ήταν κάτι καινούργιο την ελληνική τέτοια. Για την ελληνική τηλεόραση τότε. Πάντα, όχι εννοώ, διαβάζουμε συγκεκριμένα ψευδοθεωρίες. Αυτό το ψευδοθεωρίες όντως είναι μια μεγάλη κουβέντα και πολύ σωστή κουβέντα. Απλά σας θα λέω ότι κάπως έτσι ενισχύθηκε και η παρατηρητικότητα. Η παρατηρητικότητα του ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά επαναλαμβάνονται. Όσοι ασχολείστε και πιάνετε το αντικείμενο, πιάνετε τα θέματα αυτά, σας ενδιαφέρουν, προσέξτε το λίγο. Θα δείτε την ίδια ιστορία σίγουρα 2-3 φορές με διαφορετικό τέτοιο. Και εκεί κάπου σκέφτεσαι ότι ρε παιδί μου, μήπως τελικά εκείνος ο άνθρωπος είχε πολύ μεγάλο δίκιο όταν έλεγε ότι πρέπει πάντα να κρατάς πισινές και να μην πέφτεις με τα μούτρα όταν πρόκειται για hoaxes. Τώρα το λέμε hoaxes, τώρα το λέμε fake news. Τότε το λέγαμε θεωρίες συνωμοσίας και οι θεωρίες συνωμοσίας πάντα επιβιώνουμε. Και εγώ θα μας πεις, Κώστα, ήξερα ότι θα το έλεγες. Λοιπόν, ήμουν σίγουρος ότι θα πεταγώ, ότι δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, αλλά κάποιος θα το έλεγε ότι η γη είναι. Άλλο κορυφαίο κομμάτι, ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Λοιπόν, η γη, από όσο ξέρουμε, δεν είναι επίπεδη. Αλλά έχει πολύ πλάκα ο φανατισμός
με τον οποίο, γενικά ποιο είναι το πρόβλημα με όλα αυτά. Το να ασχολείται ένας άνθρωπος με την παραφυσική, με τις... είναι ωραίο, είναι δημιουργικό. Πάει τη φαντασία πάρα πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, δημιουργεί κόσμος, δημιουργεί... Αλλά, και εδώ είναι το αλλά. Πάντα, μα πάντα, πρέπει να υπάρχει μία άγκυρα. Μία άγκυρα γύρω από την οποία θα κινείς. Γιατί, αν ξεφύγεις μακριά από αυτή την άγκυρα, και είναι μία άγκυρα που πρέπει να δημιουργήσεις εσύ όταν ασχολείσαι με αυτό το θέμα, αν φύγεις μακριά από αυτή την άγκυρα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς. Και όταν λέω υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς, είναι τεράστια διαφορά της φυσικής, αυτό που μπορεί να ερμηνεύσουμε φυσικά, είναι τεράστια διαφορά αυτού που μπορεί να επαληθευτεί φυσικά και αφήνουμε περιθώριο στο ότι ίσως στο μέλλον η τεχνολογία να μας επιτρέψει να το πετύχουμε. Βλέπε Black Mirror, σας ξαναλέω. Το Black Mirror το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, ως παράδειγμα, γιατί πάρα πολλά από αυτά που έχει μέσα είναι doable. Είναι πολύ εφικτό να συμβούν πολλά από αυτά τα πράγματα. Απλά χρειάζεται λίγο πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Αν η τεχνολογία προχωρήσει προς τα εκεί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ doable. Εκεί είμαστε στο κομμάτι, εκεί υπάρχει η φυσική, εκεί πατάει η φυσική, αλλά είναι οι εφαρμογές. Λοιπόν, γιατί η φυσική υπάρχει. Το επόμενο βήμα, για να ξεφύγουμε από αυτό το κομμάτι, είναι οι κβαντικοί υπολογιστές που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Οι κβαντικοί υπολογιστές, αν καταφέρουμε και κάνουμε control ένα κομμάτι του κβαντικού κόσμου και μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κβαντικούς υπολογιστές και μπορέσουμε και χειριστούμε και την ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο 0 και στο 1 που έχει να κάνει με το spin του ηλεκτρονίου, εκεί πέρα θα μιλάμε για άλλες ταχύτητες, για άλλη πυκνότητα ανάλυσης δεδομένων. Γιατί έχει να κάνει καθαρά αυτή τη στιγμή με την ανάλυση δεδομένων, κυρίως. Δηλαδή, η υπολογιστική ισχύς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γη είναι υψηλότατη, αυξάνεται κάθε εξάμηνο κατά διπλάσιο βαθμό περίπου. Νομίζω είναι ο νόμος του. Πώς τον λέγανε, Κάσπαν, είναι ένας νόμος που εφαρμόζεται πάνω σε αυτό. Αλλά αν και όταν, όχι αν, όταν, γιατί είναι ήδη σε πειραματικά στάδια όλα αυτά, μόλις πετύχουμε να δημιουργήσουμε κβαντικούς υπολογιστές, με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον, τότε θα πάμε αλλού. Μπορεί ίσως να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε πράγματα και φαινόμενα τα οποία δεν εξηγούνται τόσο εύκολα. Και όταν λέω πράγματα και φαινόμενα, η οπτική μας είναι σε δύο τομείς αυτή τη στιγμή, όσο γνωρίζω. Ένας είναι στο μικρό κόσμο, και όταν λέω μικρό κόσμο, ενώ στον κβαντικό κόσμο, και όταν λέω κβαντικό κόσμο, στο τι γίνεται στην υποατομική φυσική, κβαντομηχανική, και το άλλο είναι στο διάστημα. Αυτά τα δύο πράγματα κεντράρουμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι εφαρμογές. Λοιπόν. Τα μεγάλα ερωτηματικά μας είναι εκεί μέσα, στο μικρό κόσμο και στο μακρό κόσμο, αλλά σε μεγάλες κλίμακες και πολύ μικρές κλίμακες. Η πλάκα είναι ότι μερικοί ήταν κάπου ότι το σύμπαν είναι επίπεδο, με άλλη έννοια, και το πήραν ως απόδειξη ότι εφόσον το σύμπαν είναι επίπεδο. Ναι, αλλά άμα σας το πάρω τώρα, θα σου πω το εξής. Ο χώρος, μπορεί κάποιος να το πει έτσι, ναι, αλλά το πάμε κυρίως για το θέμα των αποστάσεων. Και τι λέω το θέμα των αποστάσεων, τώρα που λες το επίπεδο σύμπαν. Σκέψου λοιπόν ότι έχω να πάω από αυτό το σημείο σε αυτά τα δύο δάχτυλα, από το ένα δάχτυλο στο άλλο. Κανονικά θα πρέπει να πάω. Οπα, εδώ είναι το βράδυ. Για να πάω από το ένα δάχτυλο στο άλλο, πρέπει να ακολουθήσω μια ευθεία γραμμή, την ευθεία γραμμή που κοιτάτε. Εγώ, αν καταφέρω και κάνω ένα wormhole, που υπάρχει στο σύμπαν, υπάρχουν wormholes και τα έχουν μελετήσει από τον Einstein μέχρι σήμερα, αυτά μελετάμε. Λοιπόν, αν καταφέρω και κάνω ένα wormhole, μια τρύπα, στην ουσία μπορώ να περάσω αυτόματα από το σημείο α, το σημείο α στο σημείο β, να καμπυλώσω το χώρο με άλλο τρόπο και να μπορέσω να περάσω κατευθείαν. Όπως είναι αυτό που λέμε στη φυσική, και νομίζω σωστά το λέμε, είναι το θέμα του φρέατος δυναμικού, που το σωματίδιο είναι καρφωμένο μέσα σε ένα φρέατο δυναμικού, ένα πηγάδι φτιαγμένο από δυναμικό, αλλά το σωματίδιο, ενώ θα ήθελε πολύ ψηλή ταχύτητα για να πεταχτεί έξω από το φρέατο δυναμικού, καταφέρνει και βρίσκεται έξω από αυτό. Γίνονται φαινόμενα, τα οποία φαινόμενα μπορεί να μην έχουν, αν και έχουν ερμηνευτεί όλα αυτά. Μου έσκασε τώρα ταινία το downsizing. Αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν. Και είναι σε φάση, το καλύτερο πράγμα που μπορώ να πω στον τομέα αυτό, που μπορεί κάποιος τώρα που είπε η Ελένη για ταινίες, η καλύτερη σκηνή που μπορεί ένας άνθρωπος να δει σε ταινία και εκπλήσωμα που έχει γίνει, και πολλές φορές τη χρησιμοποιώ και στα παιδιά όταν θέλω να τους δείξω τις διαστάσεις, ειδικά στο μικρό κόσμο, είναι η σκηνή που ο Ant-Man στην πρώτη ταινία μπαίνει, η τελευταία σκηνή που ο Ant-Man μπαίνει μέσα στο κακό και μικραίνει σε υποατομικό σωματίδιο, και με το που φτάσει στο άτομο, ίσως είναι το πιο όμορφο πράγμα για να τους δείξει τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι τα άτομα και πόσο μικροί είμαστε σε σχέση με τα άτομα, πόσο μεγάλο είμαστε εμείς και πόσο μικρά είναι τα άτομα, και μετά
με το που περάσει από τα άτομα στο κβαντικό σύμπαν. Δηλαδή, να σας δείξω, να σας πω ένα παράδειγμα. Το λέγαμε στο πανεπιστήμιο αυτό πάρα πολλές φορές. Σκεφτείτε ότι είστε ένα υποατομικό σωματίδιο. Και τι εννοώ ένα υποατομικό σωματίδιο? Το άτομο, όλα τα άτομα αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω-γύρω σε τροχές. Λοιπόν, σκεφτείτε εσείς, αυτά αποτελούνται από quark. Τα quark και άλλα κομμάτια της ύλης είναι πολύ πιο μικρά σε μέγεθος και φυσικά περνάμε στο μικρό κόσμο, στο κβαντικό επίπεδο τέλος πάντων της ύπαρξης. Και της ύλης βασικά, το θέσω πιο σωστά, όχι ύπαρξης, της ύλης. Λοιπόν, ένα πράγμα που μας έλεγαν στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές μας και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί δημιουργεί. Σκέψου εσύ ότι σε παίρνω και είσαι τόσο μικρός, πιο μικρός από ένα άτομο. Είσαι πολύ πιο μικρός από ένα άτομο. Και σε βάλω να σταθείς πάνω στο χέρι μου. Τι θα δεις? Αυτό που θα δεις δεν είναι εγώ, εσύ, οτιδήποτε. Τα μάτια σου σε τέτοιο μέγεθος δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του Κώστα, το μέγεθος της πόρτας, το μέγεθος της καρέκλας. Τα μάτια σου, όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, τόσο μικροσκοπικός, τόσο μικρούλης, όσο να είσαι πιο μικρός από ένα άτομο και σταθείς εδώ πάνω στο χέρι μου, θα βλέπεις ένα σύμπαν από άτομα και ηλεκτρόνια να γυρίζουν γύρω-γύρω, όπως γυρνάνε η γη και οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Κάθε άτομο στο χώρο, ναι μεν θα είναι οργανωμένα κάποια από αυτά, αρκετά από αυτά σε δομές, σε πλέγματα όπως λέμε μετέπειτα, γιατί δομή των υλικών ήταν η κατεύθυνσή μου και τέτοιο, πώς το λέγανε. Και εφαρμοσμένη φυσική. Αλλά σκέψου τώρα ότι αυτό που θα βλέπεις είναι τα μάτια σου, ένα μαύρο περιβάλλον, ένα μαύρο ουρανό, και μέσα σε αυτόν θα βλέπεις άτομα να είναι σαν ύλη και γύρω από αυτά να γυρνάνε σε νέφη ή σε οτιδήποτε, να γυρνάνε ηλεκτρόνια. Είναι πανομοιότυπο με το ίδιο πράγμα αν σε βάλω στο διάστημα και βλέπεις το σύμπαν. Απλά θα βλέπεις κουκίδες, όπως εσύ βλέπεις τα αστέρια. Και βλέπεις κάθε αστέρι που βλέπεις εκεί πάνω, είναι και ένας ήλιος, είναι ένας κόσμος. Κάποια από αυτά τα αστέρια που βλέπεις είναι γαλαξίες. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν άλλοι άπειροι κόσμοι. Κάθε αστέρι από αυτούς λοιπόν, κάθε αστέρι που υπάρχει εκεί έξω, και υπάρχουν άλλα τόσα που δεν μπορούμε να δούμε λοιπόν, γύρω τους έχουν κόσμους που γυρίζουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται άμα σε κάνω τόσο δά και σε βάλω να σταθείς. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν τρομερό ω σύλληψη, ω ιδέα, και ήταν από τα πράγματα που σε κάνει, ρε παιδί μου, να αναλογιστείς ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Τρομερή σειρά. Λοιπόν, όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την πραγματικά. Οπότε είσαι σε φάση, ρε παιδί μου, να βλέπεις και να αντιλαμβάνεσαι. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, στη φυσική, τα μάτια μας βλέπουν το ορατό φως. Υπάρχουν ζώα. Τα οποία βλέπουν, ας πούμε, οι γάτες, γιατί μπορούν και βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι? Γιατί οι φακοί τους, τα μάτια τους, παίρνουν περισσότερο φως από το περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα ζώα, όπως είναι τα φίδια, που βλέπουν στο υπέρυθρο, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά υπάρχουν και ζώα τα οποία έχουν διαφορετική οπτική. Σκεφτείτε ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από ένα φίλτρο. Ένα φίλτρο μιας φωτογραφικής ίσως, ένα φίλτρο οτιδήποτε. Άρα, ο κόσμος. Για να σας το δείξω σε φάση τώρα. Μόνο με τέτοιο μπορώ να σας το κάνω, μόνο με σχήματα, αλλά νομίζω ότι έχει την πλάκα του εν μέρη. Σκεφτείτε ότι. Αυτό είναι το τέτοιο που έχω. Σκεφτείτε ότι αυτό όλο είναι ο κόσμος με το τι μπορεί να ειδωθεί σε όλες τις συχνότητες. Γενικά το φως αποτελείται από φωτόνια. Τα φωτόνια, και όχι μόνο το φως, τώρα το φως, υπάρχουν και ακτινοβολίες άλλες. Γάμα, χ, ultraviolet. Υπέρυθροι, μη κυκύματος όπως είναι τα ραδιοκύματα, υπάρχουν τα μικροκύματα. Οπότε ξεκινώντας από τα πολύ μικρά και ανεβαίνοντας προς τα πολύ μεγάλα, εμείς από όλα έχουμε, σκέψου, μικροκύματα. Βασικά είναι τα ραδιοκύματα, μικροκύματα. Κάπου εδώ πέρα είναι οι υπέρυθροι. Το ορατό φως, πηγαίνοντας από το κόκκινο προς το μπλε, πάμε στο υπεριόδες UVA, UVB, πάμε... Οι περιόδες βασικά, ναι, οι περιόδες είναι το UV, ultraviolet, είναι μετά οι ακτίνες χ και οι ακτίνες γάμα. Τα μάτια μας, από όλο αυτό το φάσμα, βλέπουν ένα κομματάκι. Οπότε μπορούν να γίνονται φαινόμενα, μπορούν να συμβαίνουν πράγματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Ας πούμε, αν γίνει μία έκρηξη σε ένα γειτονικό αστέρι,
το οποίο γειτονικό αστέρι βγάζει ακτίνες χ. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν είμαστε ο Σούπερμαν. Μόνο ο Σούπερμαν μπορεί και βλέπει ακτίνες χ. Και ένα πολύ ωραίο τέτοιο ήταν ο Σούπερμαν. Αν τον φέραμε το Σούπερμαν στη σημερινή εποχή, δεν μπορούσε να δει με το δικό μας μάτι. Ο Σούπερμαν θα βλέπει μόνο ακτίνες χ. Δηλαδή θα βλέπει λάμψεις, δεν θα βλέπει κάτι άλλο. Λοιπόν. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν το πάμε ρεαλιστικά πάντα, μπορεί να συμβαίνουν φαινόμενα. Τα οποία φαινόμενα εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, μπορείς να το πιάσεις από παντού. Μπορείς να το πας από το Α στο Β στο Β. Αλλά θα ήθελα τώρα για να το ελαφρύνω όλο αυτό, να σου πω ένα βιβλίο που δεν θέλω να πάρετε ποτέ. Και αν το βρείτε μπροστά σας, μην το πάρετε ποτέ. Απλά αφήστε το και προσπεράστε το. Ένα βιβλίο που έχω σκυλομετανιώσει τη ζωή μου που έδωσα 5 ευρώ για να το πάρω. Τα 5 τα ευρώ τα κλαίω ακόμα και σήμερα. Πραγματικά ακόμα και σήμερα. Λοιπόν. Α, και είναι και εκδόσεις οξύ. Αυτό είναι το αστείο, ότι είναι εκδόσεις οξύ. Να λοιπόν, το συγκεκριμένο, αν το βρείτε, απλά αποφύγετε το. Sorry κιόλας, αν με βλέπει καμιά μέρα ποτέ αυτός που το έχει γράψει, όχι. Από μένα είναι όχι. Λοιπόν, είναι αυτό, The Dark Side Project. Πάνω Πιλάτος το έχει γράψει. Ακόμα και ο Γιαννουλάκης και όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν μια καλή πένα τουλάχιστον σε αυτά που γράφουν. Εδώ πέρα είναι το χειρότερο βιβλίο που μπορεί. Και είναι και το βιβλίο πρώτο. Δεν ξέρω αν βγήκε ποτέ βιβλίο δεύτερο. Βρικόλακες, λυκάνθρωποι, φαντάσματα, ούφο και εξωγήινοι. Θα μου πεις, Κώστα, γιατί το πήρες? Γιατί το είχα βρει 5 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, 5 ευρώ. Α, θα ρίξω μια ματιά έτσι για να περάσει η ώρα. Να δω τι λέει. Και έχει τώρα κάτι. Δηλαδή είναι το άκρο νάωτον της παραφιλολογίας αυτό το πράγμα. Κάνει κρά από χιλιόμετρα ότι όλο αυτό είναι φτιαγμένο μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου. Βασικά με αυτό το μεσοπρόμα δεν μπορούσε να υπάρξει, επειδή η όραση βασίζεται στο φως που έρχεται στα μάτια. Οπότε για να βλέπει θα έπρεπε, πέρα το, αυτό σου λέω, θα έπρεπε μόνο ακτίνες εκρήξεις από το τέτοιο, από ήλιους και εξωτερικούς κόσμους, στη γη, μόνο στο Τσέρνομπιλ θα βλέπε. Δεν θα βλέπε μόνο που είναι το Τσέρνομπιλ και τα πυρηνικά εργοστάσια, τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να μπορέσει ο Σούπερμαν να δει τώρα ακτίνες χ, πρέπει τα μάτια του να έχουν τη δομή του μολύβδου. Ο μόλυβδος είναι από τα πιο μεγάλα και από τα πιο βαριά άτομα που υπάρχουν εκεί έξω. Οπότε γι' αυτό και χρησιμοποιείται στη θωράκιση ο μόλυβδος. Τον χρησιμοποιούμε το μόλυβδο σε θωράκιση για ραδιενεργά. Λοιπόν. Και για τις ακτινοβολίες. Δεν πετυχαίνει 100%. Κάποιες ακτινοβολίες καταφέρουν και ξεφεύγουν από το μόλυβδο. Δεν είναι, γιατί έχει να κάνει καθαρά με το μήκος κύματος. Βαθιά φυσική. Ή και όχι. Τέλος πάντων, οπότε σκεφτείτε τα μάτια του, θα έπρεπε να είναι σαν το μόλυβδο. Τόσο πυκνά, ρε παιδί μου, τα άτομα μέσα στο μάτι του. Με αποτέλεσμα, το φως. Απλά είναι σαν να το θέσω σαν να πετάω χαλίκια σε ένα βουνό. Τόσο. Δηλαδή, σκέψτε τα μάτια του είναι ένα βουνό. Και εγώ πετάω χαλικάκια στο βουνό. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Δηλαδή, αυτό είναι ο Σούπερμαν στην ουσία. Τα μάτια του θα έπρεπε να είναι τόσο πυκνά δομημένα, ώστε να είναι σαν το άτομα του μολύβδου. Με αποτέλεσμα, ένα βουνό, αν το πετάξω ένα χαλίκι σε ένα βουνό, δεν θα το καταλάβει το βουνό τι έγινε. Αλλά αν πάρω ένα βουνό και το πετάξω σε ένα άλλο βουνό, κάπως έτσι λειτουργεί και το μήκος κύματος, η ακτινοβολία με τα αντικείμενα. Αν εγώ πετάξω ίδιο μήκος κύματος σε άτομο που μπορεί να το αντιληφθεί, το καταλαβαίνει. Άρα, αν πάρω ένα βουνό και το πετάξω σε ένα βουνό, τότε το ένα βουνό θα καταλάβει το άλλο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν μπορέσω να σας το περάσω. Τέλος πάντων, αλλά σας ξαναλέω, αυτό εδώ, μην το πάρετε ποτέ. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, αν κάποιος σας το προτείνει ή κάποιος σας το πει και δώρο να σας το δώσει, δώστε το πίσω. Πραγματικά, είναι, μπορώ να πω ακόμα και το μυστικό, ακόμα και το μυστικό καλύτερο είναι από αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πω κάτι, σαφώς και για να γράψει κάποιος κάτι είναι πολύ μεγάλο πόνημα. Δεν κρίνω το συγγραφέα για το συγγραφικό, αλλά ως ποιότητα του τι διαβάζετε, είναι όλο φαντασία. Αν ήταν παραμύθι και δεν ήταν ότι ξέρεις αυτό εδώ, αυτό που λέει, γιατί έτσι παρουσιάζεται, είναι η πραγματικότητα, ότι είναι αυτό που μας κρύβεται και αυτό που το έτιο, θα το δεχόμουν, αλλά δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι, καλώς πάντων, να. Καλώς πάντων, είναι αρκετά εντυπωσιακό μπορώ να πω, αλλά μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο σας άρεσε το σημερινό, ρε παιδί μου, ή κατά πόσο το κρατήσαμε ή οτιδήποτε, σε γενικές γραμμές, μπορείς να ξεφύγεις πάρα πολύ εύκολα με όλο αυτό. Και θα μου πεις, Κώστα, γιατί το έκανες. Απλά ήταν. Δεν ξέρω πλέον. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάτσω και να συζητήσω
σε βάθος για εξωγήινους και οτιδήποτε, στη φάση του ενθουσιασμού και στο... Κάτσε. Να δω τι γραμματοσειρά έχει, γιατί δεν την... Ναι, έχει καλή γραμματοσειρά. Είναι αρκετά καλό πυκνογραμμένο. Διαβάζεται μέσα σε ένα απόγευμα, έτσι, για την πλάκα φεύγει. Φωτογραφίες τώρα, οι φωτογραφίες του είναι ντεμή. Είναι ό,τι βρήκα και κατέβασα. Λοιπόν... Και πειραγμένες φωτογραφίες πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό εδώ το πράγμα είναι πειραγμένο. Δηλαδή, τώρα σε φάση... Ναι, αυτό δεν υπάρχει, είναι το μοντάζ και... Είναι σπαστικό το να σου παρουσιάζουν σαν αληθοφανή κάτι το οποίο είναι χαζό. Δηλαδή τώρα... Μούση, ότι τι. Θα σου πω, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι χαζά. Αλλά πέρα από αυτό. Θα σου πω, πάντως... Μπορείς να το πας παντού. Εγώ το βίντεο αυτό το έκανα γιατί... Ήθελα να μοιραστώ αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, γιατί όντως ήταν ένα κομμάτι... στο εξώφυλλο, ναι, έχει την Old English, έτσι δεν λέγεται, Old English. Τέλος πάντων, έχει αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο, ναι, ωραίο, αλλά μέχρι εκεί. Ας ξαναλέω, το έκανα το βίντεο πιο πολύ για να μοιραστώ ένα κομμάτι, μιας που το πιάσαμε και ξεκινήσαμε από το πώς τη διάβαζα από μικρός και μεγαλώνοντας. Γιατί τυπικά από αυτά τα βίντεο εγώ είμαι και το τι επηρέασε εμένα ή όχι και ταυτόχρονα κάναμε και συζητήσεις μεταξύ μας. Βλέπω καλησπέρα, Εύελιν, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι είμαστε πάνω σε αποφώνηση και πήγε σχετικά γρήγορα σήμερα. Δεν σας τράβηξα πάρα πολύ να σας κουράσω. Νομίζω ότι θα σας. Παρόλο ότι. Όντως έπιασε πολύ πυκνό τέτοιο πολλές φορές. Δηλαδή, ο λόγος μου ήταν αρκετά πυκνός και ίσως κουραστικός για κάποιους από εσάς. Νομίζω κύλησε αρκετά ομαλά. Και δεν νομίζω ότι έχει και νόημα να το τραβήξουμε. Ναι, ισχύει για τη γραμματοσειρά του τίτλου. Το περιεχόμενο φαίνεται πραγματικά αστείο. Εν τω μεταξύ, όντως. Και δες το κάτω, το πλάσμα, τα και πολύ. Είναι πολύ ωραία. Μετράει. Μέτρησε εξωτερικά. Αλλά ναι. Εισαγωγή στα παραφυσικά φαινόμενα. Αυτός έχει παραφυσικά φαινόμενα. Τουλάχιστον το λέει. Λοιπόν, αυτός λέει παραφυσικά. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, παραφυσικά. Εδώ το λέει. Λέει μεταφυσικά. Λέει παραφυσικά. Μεταφυσική πάμε για φιλοσοφία. Τέλος πάντων, ναι, ελπίζω να μην σας κουράσει πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να το πιάσω λίγο επιφανειακά. Μίλα για κανένα μισάωρο ακόμα για συνωμοσίες. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ότι τι να κουράσεις, ίσα ίσα ήταν όλα αυτά που μοιράστηκες πολύ ενδιαφέρον για το πρίσμα της φυσικής. Ναι, αυτό ήθελα. Αν με πιάνατε, δυστυχώς, δεν μοιράζω, δυστυχώς. Δυστυχώς και ευτυχώς, αν με πιάνατε όταν ήμουν παιδί, εκεί γύρω στα 15-16, 14-15-16, αυτό ήταν, εκεί ήταν η χρυσή περίοδος αυτών για μένα, και μετέπειτα που έβλεπα αυτό που λέγαμε του Χαρδαβέλα, που μου άρεσε πάρα πολύ του Χαρδαβέλα εκπομπή, το κράτησε πολύ τίμια. Μπορώ να πω ότι ο Χαρδαβέλας το είχε κρατήσει πολύ τίμια για Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι εκεί που κούραζε πάρα πολύ ήταν το πάνελ που είχε, γιατί η μισή από αυτούς ήταν άσχετη. Ακόμα και με τα παραφυσικά και όλα αυτά. Ήταν τέρμα άσχετοι περισσότεροι από αυτούς, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει πάρα πολύ. Ενώ η μισή από αυτούς το πηγαίναν, όπως ο Σαμαράκης που σας έλεγε, που λέγεται στο φαινόμενο που έγραφε, το πηγαίναν λίγο πιο σοβαρά. Η άλλη μισή από το τέτοιο πήγαινε αλλούνταλλού. Τέλος πάντων, αν με πιάνατε όταν ήμουν παιδί, θα ήμουν πολύ πιο ενθουσιασμένος για όλα αυτά. Θα ήμουν σε φάση. 5 ευρώ έκανα και μ' άρεσε το εξώφυλλο. Τόσο απλά! Ήτανε σε φάση, λέω, το διαβάζω. Ωραίο φαίνεται εξωτερικά, μπορεί να λέει ωραία πράγματα. Να σου πω, δεν απορρίπτω γνώση. Γνώση, άγνοια, τέλος πάντων. Δεν απορρίπτω πράγματα. Διαβάζω. Ακόμα και αυτά που μπορεί να κατακρίνω. Πάντα θέλω. Είναι σε φάση. Θα τα διαβάσω. Δηλαδή, μπορεί κάτι να μην μου αρέσει. Μπορεί κάτι να θεωρώ ότι εξ αρχής είναι. Αλλά θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω γιατί πάντα θέλω να ξέρω. Πάντα θέλω να ξέρω. Και την. Το διάβασα. Όχι, δεν το ξεφύγησα. Το διάβασα κανονικά. Όλα αυτά τα έχω διαβάσει κανονικά. Απλά πάντα θέλω να ξέρω και την αντίθετη πλευρά. Γενικά, καλώς κακώς, έτσι πορεύομαι. Ότι μπορεί να έχω μια δικιά μου άποψη. Για οτιδήποτε. Αλλά θα κάτσω να ασχοληθώ να διαβάσω και την αντίθετη πλευρά. Αν είναι να τη διαβάσω ή να τη συζητήσω. Γενικά, απολαμβάνω πάρα πολύ τις συζητήσεις. Ακόμη και όταν ξέρω ότι έχω. Μιλάω με έναν άνθρωπο. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να παίρνει το ρόλο του αντιλόγου. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και ας μην τα πιστεύω αυτά, γιατί μου αρέσει να υπάρχει αυτός ο διάλογος.
γιατί μου αρέσει να πέφτουν επιχειρήματα. Και έτσι έμεσα μου αρέσει, γιατί η πλευρά που, αν είναι σωστή, ρε παιδί μου, ενισχύει τη θέση της ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε πώς το βλέπω σε συζητήσεις ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό πάντα, πριν να κρίνω και πριν να. Μπορεί πολλές φορές να πέθω στο τρυπάκι να κρίνω τέτοιο, αλλά πάντα θέλω να ξέρω τι έχει ο άλλος και μες στο μυαλό του και στο τι θέλει να γράψει και πώς θα το παρουσιάσει. Οπότε θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ, θα το διαβάσω, θα μιλήσω με έναν άνθρωπο. Δεν θέλω να κρίνω ανθρώπους και καταστάσεις και δεν ήρθα εδώ ούτε για να κρίνω, ούτε αυτός είναι ο σκοπός μου. Απλά δημιουργώ τις εντυπώσεις μου μέσα από αυτά που ζω και το πώς τα εκλαμβάνω. Και πάντα μ' αρέσει να μαθαίνω. Μ' αρέσει να παθαίνω. Δεν ξέρω, είναι το ναρκωτικό μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό σωστά, αλλά είναι σαφές. Γουστάρω να μαθαίνω πράγματα. Και λάθος να τα μάθω. Και λάθος. Θέλω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, θεωρώ ότι πάντα αυτό το πράγμα προσωπικά ως Κώστα με βοηθούσε να εξελιχθώ, να πάω ένα βήμα παραπέρα. Με βοηθούσε να ανοίξω το μυαλό μου περισσότερο. Ακόμα και αυτά που κατακρίνω. Κατακρίνω. Εν τω μεταξύ είπα να κρυθώ και κατακρίνω. Αλλά τέλος πάντων, αυτά που δεν μ' αρέσουν. Γιατί κατακρίνω είναι κακό να το λες. Και δεν έχω κατακρίνει κανέναν. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί σε μένα να προσφέρει κάτι άλλο. Τώρα, σε κάποιον από εσάς μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Αλλά εν τω μεταξύ Καρατζαφέρης. Παίζει να είναι ο γιος του Καρατζαφέρη από το τηλεάστη. Αλέξανδρος Καρατζαφέρης. Okay. Γιατί είναι τέσσερα άτομα, μόνο τον Καρατζαφέρη έχω ακουστά. Λοιπόν, και είναι και εκδότης Brain Food. Okay. Έχει πολύ το πάνελ κινητό για χάρη της ηλεθέας της Χάβα. Αυτό είναι το κακό μου. Αν, και το έλεγα από τότε που το παρακολουθούσα, αν το κρατούσε και δεν γίνονταν χαμούλης, θα ήταν ίσως από τις καλύτερες εκπομπές που είχε βγάλει η ελληνική τηλεόραση. Ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα. Και επειδή πάρα πολλοί από αυτούς που είχαν στο πάνελ ο Χαρδαβέλας, το πηγαίναν σοβαρά. Καλή ώρα που συζητάμε τώρα εμείς, το πήγαινε. Συμπέρασμα δεν έβγαινε ποτέ, ισχύει, αλλά αυτό και μόλις ξεκινούσαν έπιανε ο ένας και έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά είχε άτομα τα οποία το πήγαιναν σοβαρά. Ακόμα και η παρουσίαση, αυτό ήταν που μου άρεσε, η παρουσίαση των ατόμων που παρουσιαζόταν, για να πούνε τις ιστορίες τους κάποιες φορές, ήταν σοβαρή. Ο Χαρδαβέλας το έπαιξε πολύ ωραία δημοσιογραφικά τότε και του το δίνω. Για μένα ίσως είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπομπές που έχει βγάλει αυτή τη τηλεόραση. Απλά το χάσε πάρα πολύ για χάρη της τηλεθέασης και το χάσε υπερβολικά πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι που λες. Ότι ήταν χαμούλης χωρίς να βγαίνει συμπέρασμα για το Ιχαβαλέ. Αν, σας ξαναλέω, το κρατούσε λίγο πιο μαζεμένο, θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για εκπομπές επίπεδου άλλου. Τέλος πάντων, πάντως η φάση είναι ότι με όλα αυτά, αν μπορώ να πω κάτι, και πάλι δεν θέλω να πω κάτι, αλλά αν μπορώ να πω κάτι, θα ήταν να σας μεταφέρω την άποψη του δασκάλου μου τότε. Ας είναι καλή ώρα, ξαναλέω, ο άνθρωπος, γερός δυνατός. Πάντα, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πάντα όταν μελετάς κάτι, ρε παιδί μου, και είναι τόσο, ειδικά σε τόσο σκοτεινά σημεία, γιατί όλα αυτά τα παραφυσικά έχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία μέσα τους και είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να χαθεί. Οπότε, καλύτερα κρατάτε πισινές, ασχοληθείτε, ψαχτείτε, αλλά προσέξτε το λίγο, κρατήστε πισινές. Αυτά τα 10 λεπτά αγοράζετε βιβλία. Δεν έχω αγοράσει. Η αλήθεια είναι βιβλίο του Λιακόπουλου, εγώ δεν έτυχε να αγοράσω. Υπάρχουν κάποια άλλα και τα έβλεπα τις προάλλες που είναι κάποια από τα αρχαιοελληνικά του είναι πολύ ωραία. Αυτά που μου κάνανε για θεωρίες συνωμοσίας, για τα χάλκινα βιβλία, αυτά εντάξει. Έχω φίλους στο φυσικό και δεν θα πω ψέματα. Έχω πολλούς φίλους στο φυσικό οι οποίοι αγόραζαν τα βιβλία του Λιακόπουλου, γιατί όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, ο Λιακόπουλος ήταν στα top του, ήταν στα high του. Και ο Λιακόπουλος είναι και φυσικός. Ο Λιακόπουλος είναι φυσικός ο ίδιος. Τον έχω δει και από κοντά. Έτυχε να περνάει από μπροστά μου στο δρόμο σε ένα από τα βιβλιοπωλεία του στη Θεσσαλονίκη όταν είχε. Λοιπόν. Όλος παραδόξως, όταν ήμουν φοιτητής, εγώ ψάχνα άλλα βιβλία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα μαζέψω όλα αυτά που έπρεπε, αλλά εγώ πια έπαιρνα από τα βιβλία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε ένα τυπά έξω από τη φιλοσοφική, ένα παππούλι, ο οποίος είχε ένα καροτσάκι μεταλλικό και πουλούσε βιβλία μεταχειρισμένα. Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη και περνούσατε από τα πεθύτα μπροστά, το θυμάστε τον παππού και τον ψηλό με το μουστάκι, τον γκριζομάλι, ο οποίος είχε το καρότσι το μεταλλικό και γεωργιανός πρέπει να τον ανακοινώσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και πουλούσε βιβλία το 2 ευρώ, 3 ευρώ. Από αυτόν έπαιρνα βιβλία. Είχα αγοράσει αρκετά βιβλία από αυτόν πλάκα-βλάκα. Γιατί θεωρούσα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, μπορούσε να σου προσφέρει βιβλία με πάρα πολύ καλή τιμή και πολύ καλά βιβλία.
Λοιπόν, ο Λιακόπουλος αξίζει αυτό ακριβώς. Για τους αρχαίους φιλοσόφους που έχει γράψει και σε αυτό στηρίζομαι, σε αυτά τα βιβλία που μου δείχνεις προχθές. Λοιπόν, οπότε, ναι, σε αυτό αξίζει. Αλλά στα χάλκινα βιβλία, στα πιο μυστηριακά του και αυτά, εκεί πρέπει να τα διαβάσετε λίγο με πιο σκεπτικό τρόπο και λίγο πιο μαζεμένα. Τα αρχαιοελληνικά που λέει και λένε από κάτω είναι σε φάση αυτό που είναι το κείμενο, από τη μία το αρχαίο, από την άλλη το ελληνικό. Και είναι πολύ ωραίο γιατί έχει και το ελληνικό από τη μία και το τέτοιο. Γι' αυτό σας λέω, μπορείτε παντού να βρείτε ωραία βιβλία. Ακόμα και σε αυτούς που λέμε, να ο Λιακόπουλος μαμού, παρουσιάζει ωραία. Ακόμα και στον Άδωνη που τον κοροϊδεύουμε καμιά φορά. Ακόμα και σε αυτόν υπάρχουν πολύ ωραία κομμάτια και πολύ ωραία βιβλία. Δηλαδή έχει γίνει καλή δουλίτσα σε πολλά, πολλά. Το πρόβλημα σε αυτά δεν είναι να πάρεις το αρχαίο κείμενο και να το μεταφράσεις. Γιατί το αρχαίο κείμενο είναι αυτό που είναι. Αυτό καθ' αυτό. Αυτό γράφει, αυτό μεταφράζεις. Τέλος. Χωρίς πολλά πολλά. Το κόλλημα σε αυτά και το εκεί που δημιουργείται η τριβή είναι να πάρεις το κείμενο, το αρχαίο και να προσπαθήσεις να το μεταφράσεις με βάση αυτό που πιστεύεις για τους αρχαίους Έλληνες. Εκεί ξεκινάει το παραφυσικό. Όχι σε αυτό που έγραψε ο αρχαίος Έλληνας. Είτε είναι Αριστοτέλης, είτε είναι Επίκουρος, είτε είναι Επίκτητος, είτε είναι οποιοδήποτε είναι. Το ατόφιο υπάρχει, είναι εκεί. Αυτό έγραψε, αυτό βλέπουμε, ρε παιδί μου. Αυτό διαβάζουμε στο σχολείο στο κείμενο που μεταφράζουν. Το μετάφραστο, πώς λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οπότε στο παίρνει και εμείς στα αρχεία αυτό ξενοφούντα. Κάναμε, αυτό ήταν ο ξενοφούντας, αυτό παίρναμε. Αυτό κομπλέ, αυτό το δέχομαι. Απλά σας ξαναλέω, το κόλλημα βγαίνει όταν προσπαθεί κάποιος να το άγνωστο, μπράβο, ναι. Θετική, δεν είχα ιδέα πώς λέγεται εν τω μεταξύ. Άγνωστο, μπράβο. Είναι το γνωστό και το. Έχει και γνωστό. Μπορώ να πω βλακία εδώ εν τω μεταξύ. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από αυτά. Δεν θυμάμαι καν τι γινόταν. Ναι. Αλλά ναι, το άγνωστο. Και. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό. Γιατί έχω δει και πολλούς φιλολόγους και έχω δει και κανάλια με πολύ αξιόλογα άτομα. Πάρα πολύ αξιόλογα άτομα τα οποία. Μ' άρεσε και ο τρόπος σκέψης και πολλά, που και οι ίδιοι από τη μελέτη των αρχαίων Ελλήνων και με βάση αυτά που πιστεύανε, αρχίζανε και εικάζανε, ρε παιδί μου. Αυτοί, όταν μπει στο θέμα της εικασίας χωρίς να ξέρεις τι γινότανε, ας πούμε, θυμάμαι έναν πολύ καλό φιλόλογο, πάρα πολύ καλό φιλόλογο, που έχει κανάλι στο YouTube και τον παρακολουθούσα, και μπήκε στη φάση να κάτσει να αναλύσει την τροφή των τι έτρωγαν οι τέτοιοι. Τι έτρωγε η σχολή του Πυθαγόρα, που υπάρχει αυτό γραμμένο. Αλλά μπήκε μετά στη φάση, μετά από αυτό το πάει στο ότι ήρθε κάποιος από τους υπερβόρειους, ο οποίος υπερβόριος εξήμισε τον τέτοιο γιατί τον θαύμασε σαν Θεό και 1002. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ μας πέτυχε πάνω στην αποφώνηση, αλλά ξέρεις, μαθημένος ότι τελειώνω αργά σήμερα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, σας ξαναλέω, αν θα ήθελα κάτι να μείνει από αυτό, αν μείνει τίποτα, είναι πάρτε αυτό, πάρτε το. Ο χαρακτήρας του φυσικού κόσμου, βρείτε το, είναι ωραίο. Δεν θέλει βαριά μαθηματικά, θέλει ωραία μαθηματικούλια απλά, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Φέιμαν είναι ένας μικρός θεός του σύμπαντος. Άρα, Φέιμαν. Καλά που είσαι εκεί πέρασα πυρηνική, θα το λέω, μέχρι να σβήσω ο ήλιος αυτός. Λοιπόν, και κατά δεύτερον, ασχοληθείτε με όλα αυτά, ψαχτείτε. Είναι ωραία, έχει χαβαλέ. Δυστυχώς δεν μοιράζομαι τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα. Η αλήθεια μου λείπει λίγο αυτό, γιατί όταν ήμουν παιδί είχα τρελό ενθουσιασμό για όλα αυτά. Μπορεί να σας μιλούσα. Με τρελό κέφι και μπρίο και. Δηλαδή ήμουν η χαρά της παρέας να κάθομαι να λέω τέτοια. Αλλά μεγαλώνοντας και σπουδάζοντας αυτό που σπούδασα, συνειδητοποίησα ότι. Ξέρεις, είναι μεγαλώνει ο Κώστας, γέρασε. Ήρθε η. Όχι, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ούτε επίπεδες γης, ούτε υπερτεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Σίγουρα οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν πολλά πράγματα που με τα σημερινά δεδομένα τα θεωρούμε εντυπωσιακά. Αλλά αν ζούσατε εκείνα τα χρόνια, θα ήταν φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Εκείνη την εποχή που φτιάχτηκε για παράδειγμα ο μηχανισμός των αντικυθύρων, όλο αυτό το κομμάτι, η θεωρία υπήρχε ήδη. Η θεωρία, νομίζω είναι η κλίμακα του Σάρος, πώς λέγεται, η οποία μελετάει τις τροχές. Όλα αυτά τα ωραία που έχει πάνω υπολογιστή των αντικυθύρων είναι θεωρίες των Πτολεμαίων. Είναι πράγματα που έχουν. Δεν είναι μαγεία. Δεν είναι κάτι ήρθαν εξωγήινοι και μας. Αυτό έχω δει και αυτά τα τραγικά. Ότι άνθρωποι τα φτιάξανε. Απλά άνθρωποι οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με αστρονομία. Ξέρανε και μελετήσανε τις τροχές των πλανητών όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Και εμείς σήμερα φυσικοί άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε θεοί. Απλά είμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε πειράματα. Λίγο περισσότερα πειράματα, λίγο πιο συντονισμένα. Αυτό οι ίδιοι άνθρωποι ήταν και τότε. Με περιορισμένες γνώσεις σε σχέση με εμάς, αλλά για να φτιάξουν αυτά που έφτιαξαν, ας πούμε ο Ήρωνας, ο τροχός που έφτιαξε το ατμοκίνητο,
το έφτιαξε, αλλά δεν κατάλαβε, γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί που θα εφαρμοστεί πρακτικά. Αν ο ήρωνας είχε τη δική μας αντίληψη, θα μπορούσε να έχει φτιάξει το πρώτο αυτοκίνητο από το τίποτα. 2000 χρόνια πριν να έχουμε αυτοκίνητα. Θα μπορούσε. Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα, πάρα πολύ τους χρησιμοποιούν ως πάτημα, είναι η φυσική εξέλιξή μας. Εμείς είμαστε η φυσική εξέλιξη. Το ξεκινήσανε, τα μελετήσανε και εμείς πατώντας πάνω σε αυτά, συνδυάσαμε με όλα αυτά που μαθαίνουμε σήμερα και κατά την περίοδο τα τελευταία 300 χρόνια και φτιάξαμε και φτάσαμε ως εδώ. Δεν είναι ότι είχαν την υπερτεχνολογία των θεών και πηγαίναν από τον ένα κόσμο στον άλλον. Όχι. Για τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής είχαν το top για αυτό που μπορούσαν να φτιάξουν τότε. Ο Αρχιμίδης είχε το top για αυτό που μπορούσε να φτιάξει. Η άνοση, η μεγαλύτερη ανακάλυψη της τότε εποχής. Ο Κοχλίας, αυτό με τον Κοχλία, ότι ο Κοχλίας μπορεί να σηκώνει νερό κάθετα. Τρομερά επιτεύγματα της τεχνολογίας της μηχανικής. Τρομερά επιτεύγματα. Αλλά ήταν πράγματα που τα μελετούσαν τότε. Η γεωμετρία εκείνα τα χρόνια, η γεωμετρία, η απλή γεωμετρία ήταν τέτοια που τους βοηθούσε να κατανοήσουν όλα αυτά. Πατάνε πάνω σε γεωμετρία και σε παρατηρήσεις. Λοιπόν, ακριβώς. Και δυστυχώς πάρα πολλοί μπαίνουν στη λούπα και λένε ότι ξέρεις κάτι, μα μου. Όχι. Εμείς είμαστε η φυσική εξέλιξη όλου αυτού του πράγματος. Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, απλά υπήρχαν άτομα λίγο πιο ιδιαίτερα και πιο χαρισματικά που τα σκεφτόταν λίγο πιο σύνθετα. Δεν είναι ότι όλοι το κάνανε, απλά κάποιοι το καταλαβαίνανε και κάποιοι είχαν πιο πολλές ιδέες. Τόσο απλά τα πράγματα. Ο Νταβίντσι, δεν ήταν όλοι Λεωνάρντο Νταβίντσι, αλλά ο ίδιος είχε ιδέες, του ερχόταν ιδέες. Οι εφευρέτες, όλοι οι εφευρέτες των τελευταίων 300 χρόνων. Δεν ήταν όλοι σαν κι αυτούς, αλλά οι συγκεκριμένοι συνέλαβαν με αυτά που ήξεραν ήδη και έφτιαξαν κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο. Μπορεί τώρα να μην μας φαίνεται, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι δοσμένα, όλα είναι μοιρασμένα σχεδόν. Συνέχεια γίνονται ανακαλύψεις, αλλά πλέον ξέρουμε στο μυαλό μας ότι θα την κάνουν επιστήμονες. Τέλος πάντων, εμείς επιστήμονες είμαστε. Αλλά άλλης κλίμακας. Και μιλάω για μένα και για όσους έχουν τελειώσει πανομοιότυπες σχολές. Γιατί όλα είναι επιστήμες. Και οι θετικές και οι θεωρητικές, όλα είναι επιστήμες. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει κάτι δικό του στον τομέα το δικό του, γιατί εκεί έχει ασχοληθεί. Λοιπόν. Αλλά όλα αυτά είναι φυσική εξέλιξη. Αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Και μπαίνουμε στη λούπα και λέμε. Η αρχαία για παράδειγμα ήταν αυτό που ήταν. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω. Όλα αυτά ψάχνετε τα, μελετάτε τα, αλλά πάντα κρατώντας πισινές. Είναι ωραίο το να παρασύρεσαι. Όπως λέει και το τέτοιο, εκτός και αν είναι από νταλίκα. Οπότε είναι πολύ ωραίο να παρασύρεσαι, εκτός και αν είναι από νταλίκα. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Γιατί μετά δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι το μυαλό παίζει περίεργα τέτοια. Γιατί πάντα πάρα πολλοί άνθρωποι όταν κάποια πράγματα τους γίνουν μονές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να περάσεις από την περιέργεια στην μελέτη και από τη μελέτη να φτάσει στην αιμονή για κάποια πράγματα. Τότε μπορεί να πειράξει πολλά περισσότερα πράγματα στον κόσμο ενός ανθρώπου από ότι απλά εντυπώσεις ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εγώ αν μπορώ να σας περάσω ένα πράγμα, αυτό θα ήθελα να είναι σήμερα. Ασχοληθείτε με τα πάντα, διαβάστε τα πάντα, παίξτε, ασχοληθείτε με ό,τι γουστάρετε και λαχταράτε, αλλά πάντα έχετε μια άγκυρα στο κεφάλι σας, μια μικρή πισινούλα που θα σας κρατάει σε σειρά. Νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να απολαύσεις. Ναι, είναι. Α, καλά, αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά πάντα, πάντα να το απολαμβάνεις. Πάντα να το απολαμβάνεις. Και νομίζω ότι αν έχεις και μια γραμμή, ρε παιδί μου, να μην είναι χάος. Αυτό το χάος είναι το θέμα. Λοιπόν, αν έχετε. Ναι, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες διάνοιες του είχαν μια μικρή μέντα αρπαγμένη, ειδικά. Όσοι μελέτησαν τη. Αυτό είναι το αστείο, ότι όσοι μελέτησαν τη θεωρία της λογικής, όλοι πήγανε στο ψυχιατρίο. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι όσοι μελέτησαν την επιστήμη της λογικής, μαθηματική κυρίως ήταν αυτή, οι περισσότεροι από αυτούς κατέληξαν στο ψυχιατρίο. Είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, διαβάστε το Logic Comics παρεμπιπτόντως. Όσοι θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, διαβάστε το Logic Comics. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ασχοληθείτε με ό,τι γουστάρετε, κάντε αυτό που αγαπάτε, διαβάστε τα φαντάσματά σας, τους λυκανθρώπους σας, είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Διαβάστε για βαμπύρια, για ό,τι γουστάρετε, για εξωγήινους, αφαιθείτε, αλλά πάντα κρατάτε μια πισινή μέσα στο κεφαλάκι σας και λέτε ότι ας προσέχω και λίγο, δηλαδή μπορεί να μην είναι και αλήθεια, δείτε το λίγο πιο, έτσι το απολαμβάνετε και καλύτερα. Γιατί είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κάπου, ότι έλεγε ότι η ικανότητα του να μπορείς να απολαμβάνεις
Βασικά, η ικανότητα του να έχεις να μέτρωσε κάποια πράγματα νοητικά σε βοηθάει να απολαμβάνεις συζητήσεις όλων των τύπων, όσο παράλλαγες συλλογικές κι αν είναι, χωρίς να παρασύρεσαι και να μπορείς να τις φτάνεις να σε γεμίζουν ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικό σήμερα. Πήγε ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε μέρα που είναι και ώρα που είναι. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Μέρα είναι ακόμη. Προλάβετε τη μέρα σας. Βγείτε καμιά βολτίτσα. Είναι ωραία. Λοιπόν, μην κάθεστε μέσα και μετά γυρίστε και διαβάστε τα βιβλιαράκια σας. Διαβάστε ό,τι γουστάρετε. Παίξτε τα παιχνιδάκια σας. Πιείτε την πυρίτσα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όμορφα, να περνάτε καλά. Να είστε όμορφα. Να περνάτε όμορφα, να είστε ωραίοι χαρακτήρες, ωραίοι τύποι, όπως και είστε. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ για την παρέα. Την άλλη Κυριακή δεν θα κάνουμε, την Κυριακή του Πάσχα, αλλά μέσα στο τριήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, σίγουρα θα κάνω κανένα live με γκέιμάκια. Θα θέλω να δοκιμάσω κανένα 2-3 που μου ήρθανε. Και θέλω να τα βάλω να τα τρέξουμε να δούμε παρέα τι γίνεται. Οπότε όσοι έχετε όρεξη και θέλετε, απλά θα πέσει η ειδοποίηση ή στο Instagram ξεκάρφωτη. Να ξέρετε, γι' αυτό κάτω πατήστε, ακολουθήστε στο Instagram. Λοιπόν, ή απλά θα ανοίξει εδώ, θα σας έρθει η ειδοποίηση. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γουστάρετε τη ζωή σας, κάντε πράγματα που αγαπάτε. Διαβάστε, μελετήστε, μη μελετάτε. Πραγματικά κάντε ό,τι γουστάρετε και λαχταράτε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό Πάσχα για όσους δεν δω. Να περάσετε όμορφα στις διακοπές. Λοιπόν, και η βόλτα χρειάζεται και η μελέτη, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας, όσους δεν δω στο τρίμερο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, όταν φιλοτιμηθώ και εγώ να στριμάρω. Λοιπόν, καλό Πάσχα, όσοι πιστεύετε στο Πάσχα ή ασχολείστε με το Πάσχα. Καλές διακοπές όσοι δεν ασχολείστε με το Πάσχα, αλλά σας αρέσουν οι διακοπές του Πάσχα. Και αυτό, όλα καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου παιδιά, καλό βράδυ σε όλους. Είναι και αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά. Γεια σας.